3,95 προφύλλα τα αθλητικά. Φανταστικό παιχνίδι σήμερα. Φανταστικό παιχνίδι. Καμιά σχέση το χθεσινό παιχνίδι. Γιώργο από Χαριλάου, παοξί με μουσι και λογιστή στο επάγγελμα, αλλά και με δεύτερο επάγγελμα πολιτή μελιού. Μελιού που λούστηκε ο Ραβδόπουλος πριν από. Πόσο χρόνο, πέρασε ένα χρόνο. Πέρασε ένα χρόνο ακριβώς. Ίσως και παραπάνω, κάνα χρόνο και κάνα μήνα. Ναι. Ξέρεις, έχω δώσει. Έχω πάρει και εγώ μέλι, έχω δώσει και σε συγγενείς και σε ένα καλό μου φίλο. Είναι φανταστικό το μέλι. Φανταστικό το μέλι. Και αυτοί τρώνε μέλι, εγώ δεν τρώω. Εγώ το βάζω στο κεφάλι μόνο. Δεν τρώω μέλι τώρα για αυτό το διάστημα. Δεν τρώω μέλι για τώρα. Δεν ξέρω αν κάνει να φάω. Τη ζάχαρη την αποφεύγω. Το μέλι δεν ξέρω αν είναι. Είναι ουσιαστικά αντικαθιστά τη ζάχαρη. Την αντικαθιστά. Ναι. Όπως ας πούμε το σιρόπι που βάζεις πάνω στον καφέ και δίνει τη γεύση, ας πούμε. Ναι. Και αυτό είναι γλυκαντικό, να πούμε. Ναι. Είναι και αυτό γλυκαντικό. Γιώργο, τι κάνεις, πες μου, πήγες κάτω στην Αθήνα, έτρεξες 5 χιλιόμετρα. Για πες μου την εμπειρία σου πρώτα και μετά τους χρόνους και όλα αυτά. Για, πες μου. Για μια ακόμα φορά δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι 100 χρόνια μπροστά. Οι Αθηναίοι. Βέβαια. Σε ποιο χώρο. Στο κομμάτι καταρχήν της οργάνωσης. Δηλαδή εμείς εδώ δεν και στο κομμάτι, όχι καμία σχέση. Εσύ δεν έτρεξες εδώ. Έτρεξα και εδώ. Στα 10 χιλιόμετρα. Ναι, τεράστια. 10 χιλιόμετρα εδώ, πόσο εδώ. Εδώ έτρεξα 10 χιλιόμετρα, το έκανα σε 57,5 λεπτά. Κοντά μια ώρα. Ναι. Φανταστική. Ναι, καλά. Βέβαια. Καλά πήγαν. Τέλος πάντων, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά παίρνουμε μαθήματα. Γιατί εντάξει, η κουλτούρα των Αθηναίων είναι τέτοια. Επειδή δέχονται επιρροές από παντού, έχουν μάθει να λειτουργούν λίγο πιο ευρωπαϊκά. Πώς δηλαδή. Εγώ, ας πούμε, έβλεπα στην Κούρσα, ήταν χωρισμένοι, όπως και στη Θεσσαλονίκη συνέβαινε αυτό. Ήταν χωρισμένοι δρομοί σε μπλοκ. Έλεγαν, ξέρω εγώ, το πρώτο μπλοκ, το δεύτερο μπλοκ, το τρίτο μπλοκ, το τέταρτο μπλοκ, το πέμπτο μπλοκ. Τι μπλοκ, δεν είχε μπλοκ. Εδώ είχε και ο καθένας πήγαινε όπου να είναι. Εκεί υπήρχαν εθελοντές όμως οι οποίοι γούσταραν να είναι εθελοντές, αλλά και ο κόσμος μόνος του δεν δημιουργούσε προβλήματα. Δηλαδή αυτός με τα, στο πέμπτο μπλοκ, ας πούμε, βάζανε, ξέρω εγώ, τους αρχιοχιλιάδες. Τους πιο αργούς. Ναι. Δηλαδή τους κοζάριζαν με το μάτι. Ναι, ναι, είτε με το μάτι, είτε τους ρωτούσαν, ρε παιδάκι μου, δηλώστε ένα χρόνο που έχετε ως στόχο και ηλικίες. Εδώ δεν έχει τέτοιο. Όχι.
Είναι γεγονός όμως ότι κανένας ο οποίος δεν πήγε να, ξέρεις, να κάνει αυτή τη βλαχομαγιά, να πάει δηλαδή μπροστά με τους αθλητές και να ζωρίσει τους αθλητές, να τους εμποδίσει για να προσπεράσουν, για να πει ότι ήμουν πρώτη μούρη στο καβούρι, ξέρω εγώ. Ναι. Δεύτερον, με το που τελειώνει η διοργάνωση, σου στέλνουν σε mail φωτογραφίες. Σε έχουν ένα φωτογράφο ο οποίος, δεν ξέρω πόσους φωτογράφους έχουν, σου στέλνουν φωτογραφίες που έτρεχες και σου στέλνουν και τρία βίντεο που σου δείχνουν, που σε δίνουν στον τερματισμό. Τζάμπα, σου δίνουνε. Όχι. Αυτό είναι ότι είναι καθαροί έμποροι Αθηναίοι. Σου ζητάνε, μπορείς να τα δεις απλώς, αλλά αν θες να τα αγοράσεις, πρέπει να πληρώσεις, ναι, για να τα έχεις. Ναι. Είναι καθαροί έμποροι, εννοείται αυτό. Εμποράρες. Ναι, εμποράρες. Δηλαδή, εκμεταλλεύονται τα πάντα. Είχαμε και εδώ φωτογράφους. Ναι. Αλλά καμία σχέση με την οργάνωση, δηλαδή, που ο Αλεξάνδριος υποτίθεται ο Μαραθώνιος, που ουσιαστικά αυτό που πήγαμε εκεί πέρα δεν ήταν ο κλασικός ο Μαραθώνιος, ήταν ήμι Μαραθώνιος. Το Νοέμβριο στο Μαραθώνιο η οργάνωσή τους είναι ακόμα μεγαλύτερη, που είναι η κλασική διαδρομή. Τέλος πάντων, αυτό είναι και ως ένα μάθημα ότι πρέπει να οργανωθούμε εμείς λίγο πιο πολύ. Παραδείγματος χάρη, θέλουμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα στην μπάλα, έτσι. Εμείς. Ναι, ναι, πρέπει να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη οργάνωση. Οι άνθρωποι είναι μεθοδικοί σε όλα τους. Δεν λέω ότι τους ζηλεύω, ούτε θα πω ότι είμαι αθηνολάγνος και τα λοιπά. Όχι ρε, τρελός. Αλλά είναι γεγονός ότι στο θέμα της οργάνωσης, ναι, οι άνθρωποι είναι 100 χρόνια μπροστά αυτή τη στιγμή. Αν δηλαδή πριν από λίγα χρόνια η Αθήνα ήταν 20 χρόνια πιο μπροστά τη Θεσσαλονίκη, είχανε τώρα είναι 100. Μας πήγαν μπροστά. Βέβαια, ναι. Ναι ρε εσύ Γιώργο, αλλά αυτοί και φέρουν ένα καράβι με 2 τόνους χασίσι, να πούμε ηρωίνη. Ναι. Έτσι, κάτω. Ναι. Και εμείς να πούμε εδώ, έχω ένα φίλο, έχει ανοίξει ένα εστιατόριο απέναντι από το λιμάνι. Ωραία. Και με φώναξε να πούμε να κάνουμε καμιά χορηγία εκεί και τα λοιπά στη Μαρμίδα. Του λέω προλάβουμε κανένα μήνα, τη βάλουμε. Ναι. Τέλος πάντων, πιάσαμε την κουβέντα, πήγα βράδυ. Ναι. Του λέω τι γίνεται, ρε μεγάλε. Δεν βλέπεις, λέει, τι γίνεται. Δεν έχει πατήσει νόμο άτομο. Κοίταξε. Γιατί ότι είμαστε... μέχρι τις 4 η ώρα, λέει 4.30, δουλεύω, λέει, εδώ με τα γραφεία δεξιά-αριστερά με την πόλη. Ξέρεις τώρα, μαγαζιά, τον Ατάλο. Την παλεύω, λέει, και τα λοιπά. Μόλις πάει 4-4,5 ώρα μέχρι τις 12, άμα λέει πουλήσω, λέει, κάνω 15 ευρώ τζίρο, δεν υπάρχει, λέει, πλοίο, λέει, εδώ πέρα. Γιατρός, εκεί δεν υπάρχει οπαδικός παρεμβατισμός και στήρος λαϊκισμός. Λέω γιατρός. Εν μέρη έχει σωστό, εν μέρη έχει δίκιο γιατρός. Για εν μέρη έχει δίκιο γιατρός. Πήγες κάτω στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ναι, από το Παναθηναϊκό στάδιο περνούσαμε, δεν τερματίζαμε μέσα. Το Νοέμβριο τερματίζουμε στο Παναθηναϊκό, στο Πεντάρι, στο Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, εκεί που θέλω να σου πω, ναι, είμαστε φτωχομάνα, είναι γεγονός αυτό. Βέβαια, μια έξοδος εκεί δεν έχει καμία σχέση με μια έξοδο εδώ. Ναι. Δηλαδή, εκεί πέρα πας και πληρώνεις 5 και 6 ευρώ την πύρα, που έτσι και πας εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα, στο ίδιο στυλ μαγαζί, και στη χρεώση πάνω από 3,5 ευρώ την πύρα από τον κοπανάς με το σκαμπό, ας πούμε. Στο Ρήμι, στο Πατρί. Ναι, εδώ είναι πολύ πιο φτηνά τα πράγματα, γιατί είναι και πολύ πιο φτηνή ζωή, είναι, έτσι. Ναι, γιατί είναι και πιο φτωχή η πόλη όμως. Εννοείται αυτό. Ναι, πιο. Θέλω να στείλουμε, εντάξει, αυτά θα τα στείλουμε από την τηλεόραση που μας βλέπουν, να στείλουμε και χαιρετίσματα σε πάρα πολλά παιδιά από την Αθήνα, οι οποίοι κυρίως είναι τηλεοπτική σου φαν. Και δική σου. Μα μαζί κάνουμε. Ναι, εντάξει, εμένα με ξέρανε, εντάξει, είναι γεγονός ότι με αναγνωρίσανε. Ένας, ναι, δηλαδή, που καθόμουν σε ένα μπαρ. Εσύ, Γιώργο. Εσύ δεν είσαι αυτός από τη Μαρμίτα, λέω εγώ. Ναι, Γιώργο, πώς νιώθεις. Και μας είπαν και αντιολυμπιακούς. Εντάξει. Πώς νιώθεις ότι από ένα κανάλι τοπικό που έχει τόσα προβλήματα, ας πούμε, τηλεοπτικό, σε αναγνωρίζουν μια φορά την εβδομάδα στην Αθήνα και σου έχουν κάνουν κριτική για εκπομπή. Δηλαδή, δεν σου φαίνεται περίεργο? Να πω την αλήθεια, όχι. Δεν είναι, ας πούμε, για σένα κάτι το οποίο είναι πέρα από τις δυνάμεις σου? Όχι. Θα σου πω γιατί. Γιατί για μένα, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή εδώ σε πολλούς, τοπικό κανάλι, άμα κάνεις εκπομπή, δηλαδή δεν έχεις ανταπόκριση. Δεν έχουμε ανταπόκριση. Θα σου πω. Καταρχήν για αγαπήθηκε μένα. Αγαπήθηκε η Μαρμίτα. Ναι. Μας βοήθησε και το ραδιόφωνο να τη διαφημίσουμε πάρα πολύ, έτσι. Βοήθησε πιο πολύ για μένα, έχει βοηθήσει για τους Αθηναίους τουλάχιστον, έτσι που τους ρώτησα, που έκανα εγώ μια κουβέντα. Ήταν ότι αυτό που βοήθησε πάρα πολύ ήταν το YouTube. Ναι. Και τα πολύ cult παλιά βιντεάκια, ας πούμε. Ναι. Από εκεί. Και κάποιες σατυρικές εκπομπές που παίζαν τη Μαρμίτα. Αλλά για μένα, όπως έχω ξαναπεί, όταν με ρωτάνε για τη Μαρμίτα, λέω καταρχήν ότι δεν συμμετέχω σε μια. Δεν θεωρώ ότι η Μαρμίτα είναι αθλητική εκπομπή. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Ναι, όπως και το Μετρόπολης δεν είναι μόνο αθλητικό ραδιόφωνο. Ναι, όχι, εδώ θα ψηλοδιαφωνήσω. Θεωρώ ότι ο πυρήνας του είναι γενικά αθλητικός. Δηλαδή, η μοναδική για μένα μη αθλητική εκπομπή που έχω ακούσει σε αθλητικό ραδιόφωνο ήταν η εκπομπή που είχε κάνει κάποτε, που έκανε κάποτε μέχρι πρώτη, ο Μάριος ο Σλαμάς.
όντως αυτή ήταν μια αθλητική εκπομπή. Και ο Παπαζαφύριου το Σάββατο και την Κυριακή που κάνει. Ναι, σωστό. Σωστό και αυτό, βέβαια. Έτσι. Μην αδικούμε, ναι. Έτσι. Πάντως βγήκε πρώτο το Μετρόπολης. Μπράβο, μπράβο σας, παιδιά. Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν το βοήθησε. Mm-hmm. Ο Άρης φυσικά στη Γάμα Εθνική και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής μπορεί να πω κάτι έκανε. Mm-hmm. Ψιλοβοήθησε την κατάσταση. Mm-hmm. Αλλά με τον ΠΑΟΚ απαξιωμένο το ότι βγήκε αυτό το δίμηνο. Γιατί αφού λες ΠΑΟΚ FM κοροϊδεύουν οι Ηρακλήδες. Λέει ΠΑΟΚ FM και τα λοιπά. Μα ο ΠΑΟΚ είναι διαλυμένος. Διαλυμένος οπαδικά. Mm-hmm. Δηλαδή ότι δεν ενδιαφέρονται. Λες το Βόλιο μας έδωσε την πρωτιά. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων είναι σημεία των καιρών. Αυτό πάει να πει ότι το ακούν και γυναίκες. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν παραγωγοί, ας πούμε, όπως. Υπάρχουν αρκετοί παραγωγοί. Ο Κυλιτίδης, ας πούμε, έχει κοινό και γυναικείο. Γιατί η εκπομπή του, ο Γιάννης, είναι. Είναι, κοίταξε, ναι. Ο Μετρόπολης καλώς και κακώς είναι ένα γνωστό ραδιοφωνό. Δηλαδή στην Αθήνα, εγώ το να πρωί που ξυπνάνε, ας πούμε, το ξέρουν σαν ραδιοφωνό οι Αθηναίοι. Έχει, ναι, βέβαια. Ο Ραγκάτσι έχει και γυναικείο κοινό. Ακόμα και ο Μπούζος, ο οποίος είναι γλυκούλης, πασάρει γλυκά την είδηση. Πολύ ωραία, ευχάριστα. Εντάξει, εμένα μου αρέσει ο Μπούζος να τον ακούω. Να τον ακούω, γιατί δεν βγάζει μια μιζέρια. Ναι. Βέβαια έχει ένα ψεύτικο γέλιο. Αυτό το τρομερό γέλιο του Μπούζου. Αλλά σε βάζει στην ενημέρωση, σε βάζει με όμορφο τρόπο. Ναι. Είναι χαρούμενο. Έτσι ακριβώς. Μάλλον. Όπα. Όπα. Ο Ηρακλής το έβγαλε βλάχο πρώτο κοροϊδάρα. Πες την αλήθεια. Ναι. Ερώτηση. Είχε, ναι. Καλό. Εγώ θέλω να μάθω από το κοινό. Πριν να αναλύσουμε την Μπάγκερν, αν την είδες. Με την Μπαρσελόνα. Την είδα, εννοείται. Δεν χανόταν αυτό το μάτς. Με την Μπαρσελόνα. Μόνο... Να μας πούνε οι ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης που το βγάλαν πρώτο. Γιατί αυτοί το βγάλαν πρώτο. Ποιοι πιστεύουν ότι ήταν τα λεπτά σημεία που το βγάλαν πρώτο. Ποια ήταν τα λεπτά σημεία. Ποιο ήταν αυτό το κλικ που έκανε στον κόσμο. Εγώ λέω ότι το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι, αλλά εγώ νομίζω ότι και ο Καμόρα που είμαι ακροατής πετάζει, που λένε στο χωριό του Μένιου εκεί που δουλεύει, πετάζει μέσα και άλλα θέματα πολιτικά. Εντάξει, ναι. Πετάζει και άλλα θέματα πολιτικά. Τέλος πάντων, αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ δεν είμαι αναλυτής τέτοιων θεμάτων. Δεν μπαίνω στην λεπτομέρεια. Έχω μια άποψη, ναι. Αλλά δεν θέλω να την εκφράσω εδώ για το ραδιόφωνο όταν μιλάω σε αυτό το ραδιόφωνο και θα φανεί πολύ στημένη, πολύ λαϊκίστικη. Αν με ρωτήσουν από άλλο ραδιόφωνο από κάπου αλλού, θα την πω. Γιατί θα πω την καλή δουλειά που γίνεται. Αλλά τώρα, το να κάθομαι σε ένα μικρόφωνο εδώ και να λέω τι καλή δουλειά που κάνετε σε αυτό το ραδιόφωνο δεν μ' αρέσει. Πιστεύεις ότι. Αν με ρωτήσουν άλλοι από άλλα ραδιόφωνα που θέλουν να βελτιωθούν, ευχαρίστω να του πω. Λοιπόν, εγώ θα πω και κάτι άλλο, χωρίς να θέλω κι εγώ να βαντάρω τους συναδέλφους μου. Εγώ νομίζω ότι επειδή υπάρχει σωστή είδηση, δηλαδή ποια είναι η σωστή είδηση, οι δημοσιογράφοι εδώ. Το ρεπορτάζ, ναι. Είναι όλοι καλά παιδιά. Θα μου πεις τα καλά παιδιά δεν φέρουν πρωτιές. Όμως το καλό παιδί σημαίνει ότι δεν έχουν πονηράντζες να κάνουν αβάντα σε αυτό, να κρύψουν εκείνο κτλ. Αυτά τελειώσανε. Δηλαδή να στηρίξουμε αυτόν, όχι να κάνουμε τον άλλον κτλ. Γίνεται και εδώ. Ναι. Ειδικά στο Άρη υπάρχει ένα θέμα υποστήριξης και διαφωνίας κτλ. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Παντού υπάρχουν, σε όλα. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η κακότητα, ας πούμε, του. Να αναδείξω, ξέρω εγώ, τον παράγοντα ή να πάρω φράγκα από τον μάνατζερ, να κάνω, ξέρω εγώ, αβάντα στον παίκτη αυτό, να φάω τον άλλον, ξέρω εγώ, είναι δεξιμπάκ που δεν παίζει, ξέρω εγώ, μπαμπάς του είναι φίλος, παράδειγμα, έλα ρε Γιώργο, ξέρω εγώ, πάρε κανένα φράγκο, ξέρω εγώ, yeah. Κάνε, τέτοια δεν έχει, κατάλαβες, διάλειμμα. Πάμε στην Μπαρτσελόνα λίγο για το μέλι να μου πεις. Θα διαβάσουμε μηνύματα. Σε ναι. Ψάχναμε να βρούμε πριν 15 μέρες με τα παιδιά, τους φίλους και κάτι συγγενείς, κάτι μέλια κτλ. Και δεν είχε. Ναι. Ναι. Τι έγινε, για πες, για βάλε μας. Τώρα είναι η δύσκολη πλέον η περίοδος. Γιατί? Έχω ζητήσει και από κόσμο που δίνω μέλι, έχουμε ζητήσει και, και εγώ και με τον συνεταίρο μου. Έχουμε ζητήσει κατανόηση, διότι είναι μια περίοδος που ουσιαστικά κυριολεκτικά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Γιατί είναι η πρώτη μεγάλη ανθοφορία. Ναι. Είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος. Και ναι. Προσπαθούμε να καλύψουμε ολονών τις ανάγκες. Γιατί παράλληλα η ζήτηση δεν σταματάει, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε. Είμαστε συνήθως εκτός Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ουσιαστικά αυτές τις μέρες εγώ ήμουν πηγενέλα μεταξύ Σερών και πώς το λένε, και Θεσσαλονίκης ή Κιλκής ή ανάλογα που πάμε. Ναι, ναι. Προσπαθούμε όλους να τους έχουμε ευχαριστημένους. Μάλιστα. Ωραία, πού σε βρίσκουνε.
Γνωστά τα τηλέφωνα. Κυκλοφορούν στην πόλη. Πες το ρε το μελάκι. Τα έχουμε δώσει ξανά. Δώσ' το μωρέ να δούμε τι γίνεται, γιατί δεν βρίσκεις μέλη. Ούτε για τον κόσμο. Κοίταξε, εντάξει. Είναι γενικώ για το mail που λένε πολύ ότι δεν βρίσκει και τα λοιπά. Εγώ δεν θα πω για να βαντάρω εμάς ή όχι. Γενικά ο καταναλωτής πρέπει να ψάχνεται. Και α μην παίρνει από εμάς, α παίρνει από άλλους συναδέλφους. Είναι καλό προϊόν. Πρέπει να ψάχνεται. Όπως και παντού. Δηλαδή πρέπει επιτέλους καντεμέ να καταργηθεί πλέον μόνο του ο καταναλωτής έφερε το σούπερ μάρκετ. Ναι. Αυτός ή θα είναι αυτός που θα το διώξει. Ναι. Δηλαδή ο νεοέλληνας βαριότανε, ξέρω εγώ, να κάνει αυτό. Το θεωρούσε, πώς το λένε, ντεμοντέ, ξέρω εγώ, να πηγαίνει στη λαϊκή και σιγά σιγά ήρθε το σούπερ μάρκετ. Έτσι τώρα ο Έλληνας καθαρά θα το διώξει. Θα στραφεί κατευθείαν στον παραγωγό, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς καπέλα στις τιμές και θα τα παίρνει και πιο φθηνά και πιο ποιοτικά. Δεν θες να δώσεις νούμερο. Ο ΕΤΟ είναι γνωστό το νούμερο. Είναι γνωστό το νούμερο. Τέλειος. Εγώ Facebook έχεις αυτό να μπουν μέσα. Mm-hmm. Για πες μου πώς μπαίνεις. Έχουμε εκεί ένα τέτοιο, έχουμε ένα mail. Facebook, όχι, εγώ δεν έχω. Facebook έχουν συνέδεροι. Έχουμε ένα mail το οποίο δέχομαι τις παραγγελίες. Είναι το γνωστό το zizelos53@yahoo.gr και εκεί μπορεί ο καθένας να στέλνει τις παραγγελίες του. Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, δύο κουβέντες για το Bayern Barcelona. Ναι. Καταρχήν να το συγκρίνουμε με το Juventus Real, δεν έχει καμία σχέση ούτε σε ποιότητα, αυτό, ούτε σε ταχύτητα, ούτε σε ρυθμό. Είχαμε δύο ομάδες οι οποίες ήταν ένα κλικ πιο πάνω. Και η Bayern και η Μπαρτσελόνα. Πρώτον. Δεύτερον, έκανε ένα μεγάλο λάθος και θέλω την άποψή σου, κατά τη γνώμη μου, ο Γκουαρδιόλα, που πήγε να παίξει μέσα στο σπίτι του ένα στυλ παιχνιδιού που μπορεί να παίξει μόνο η Μπαρτσελόνα. Και δεν σεβάστηκε τα δημιουργήματά του. Ναι. Δεν σεβάστηκε το χώρο. Έπαιξε πάρα πολύ ψηλά την τετράδα Μποάντεκ, Μπερνάτσια, Ραφίνια και Μπέρνατ. Καταρχήν ξεκίνησε με τρεις στόπερ και είχε τον Λαμ σαν δεξί μπακ. Τον είχε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά και τον Μπέρνατ και εκεί πάνω. Και ήταν και οι τρεις πολύ ψηλά. Πήγαν να κάνει κατοχή με τρεις στην άμυνα και δύο μπακ πάρα πολύ ψηλά. Και στο πρώτο τέταρτο θα μπορούσε να πάει το μάτς το 3-0 και τα λοιπά. Πήρα τηλέφωνο εγώ τον Κουλιανό, τον Νίκο, και του λέω σκορ 4-1. 4-1, το έδωσα σκορ. Εγώ 2-0. Εγώ 2-0 το έδωσα 4-1. Μετά το γύρισε βέβαια η αλήθεια. Είναι σε τετράδα. Πέρασε το Ραφίνια να πούμε δεξί μπακ. Αλλά είχε μια κουλτούρα, να πούμε, μια φιλοσοφία στο παιχνίδι του. Με ένα μέτριο χαφάκο εκεί πέρα τον Αλόνσο μπροστά από τα δυο center back. Μια τραγωδία κτλ. Με εκπληκτική μέρα το Λαμ. Και όσο άντεχε ο Σβάινστάιγκερ σε ένα ρυθμό ο οποίος μετά το 60 δεν τον βοήθαγε. Δεν τον βοήθαγε. Και εκεί πέρα όταν άνοιξε το παιχνίδι δεν τον προφύλαξε και ο, πώς τον λένε, ο Γκουαρδιόλα. Δεν είδε ότι αυτό το κορμί είναι για να παίζει εκεί που παίζει ο Αλόνσο σε λίγα μέτρα και να πετάξει άλλους χαφ μπροστά και να έχει κοντά αυτούς τους ποδοσφαιριστές και την άμυνα στο κέντρο του γηπέδου και πιο πίσω και να μπορέσει να φύγει με κόντρες κτλ. Έδωσε πολύ μεγάλο χώρο στην Μπαρτσελόνα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Δηλαδή κάποιες μπαλιές που βγήκαν από πίσω από τον Μπούσκετς, από τον Ινιέστα κτλ. Και από τον Αλάμπα και τον Άλβες, οι οποίοι κάνανε, θα πω εδώ, θα τολμήσω να πω, πολύ μεγάλη δουλειά στο ανέβα κατέβα. Ειδικά ο Άλβες, είχα μιλήσει τώρα πριν από με τον Γιώργο Τομάτζιο και συμφωνήσαμε ότι έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι και σε άμυνα και σε επίθεση. Είχε ένα πρόβλημα στην τριάδα των Χαφ η Μπαρτσελόνα σε ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού και αναγκάστηκε ο Αλάμπα και ο Άλβες να βγει πάρα πολύ ψηλά. Εκεί, εάν υπήρχαν τα δύο εξτρέμ, ο Ρομπέν και ο Σωσίας του Σελαλμαζίδη, ο Ασχημάτρας, ο Ριμπερί. Εκεί θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις σαν Μπάγκερ, μου είπε ένας κολλητός μου και έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά η εικόνα του παιχνιδιού είναι ότι πήγε να παίξει box to box την Μπαρτσελόνα μέσα στο σπίτι της, μέσα στο καπνού, η Μπάγκερ, σε ένα στυλ ίδιο παιχνιδιού. Κάτι το οποίο σημαίνει δεν σεβάστηκε ούτε τους χώρους, ούτε την έδρα, αλλά ούτε το δημιούργημά του. Και την πλέρωσε δικαιότατα. Και αν δεν είχε τον τερματοφυλακάρα, τον Νόιερ, που είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Ναι. Θα είχε πάρα πολλά προβλήματα. Στο όριο του offside δεν παίζεται η Μπαρτσελόνα. Δεν παίζεται. Όχι. Και 90 λεπτά δεν μπορείς να την παίξεις. Θα την παίξεις 10 λεπτά σε 10 κάθε λεπτά, ημίχρονο. Ναι. 12 λεπτά σε κάθε ημίχρονο. Άντε ρε κερατά να την παίξεις ένα τέταρτο σε κάθε ημίχρονο. Είναι μεγάλη αλαζονία να την παίξεις τη δουλειά έτσι 90 λεπτά.
και την πλέρωσε. Σ' ακούω. Καταρχήν, πολύ μεγάλη σημασία έπαιξαν για μένα οι ελλείψεις της Bayern. Πλασματικό το σκορ, δηλαδή από άποψη η Bayern, όσο και να μην μου αρέσει η ομάδα, είχε πάρα πολλές ελλείψεις. Θεωρώ ότι η νούμερο ένα έλλειψη της Bayern ήταν ο Μπαρ Στούμπε. Δεν ήταν ούτε ο Ρόμπεν, ούτε ο Ριμπέρι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Τραγικό είναι αυτό που γίνεται στην αρχή με τα τρία center back. Όχι, σαν σύστημα είναι πολύ καλό. Η διάταξη είναι άδεια. Ναι. Και οι δύο μπακ που είναι πολύ ψηλά σε ένα κατακτητικό παιχνίδι. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή πάω εγώ να το παίξω γκόμενος στον Αλέντελον. Έλα ρε φίλε, τώρα εντάξει. Ο άλλος είναι γεγονός ότι είχαν την ατυχία ότι ήταν σε διαβολεμένα κέφια. Επειδή είπες πριν ότι δεν είχε καμία σχέση με το Real Juventus. Εντάξει, για να μην αδικηθεί η Real, η Juventus είναι ένα άλλο στυλ ομάδας. Δηλαδή αν ήταν τώρα Barcelona Juventus ή Bayern Juventus. Και Μπαρτσελόνα Ρεάλ, ξέρω εγώ, ή Μπάγεν Ρεάλ. Δηλαδή, βάζαμε τη Γιουβέντους αυτό το ζευγάρι και βάζαμε το άλλο μάτσα ήταν το καλύτερο. Η Γιουβέντους προσελκύει ένα αλλιώς το μάτσα. Για μένα η Μπάγεν έπρεπε να παίξει πιο πολύ σαν Γιουβέντους σήμερα. Ναι. Το στυλ της έπρεπε η να Bayern, είναι τέτοιο. Ναι, έπρεπε ναι, να παίξει ναι. πιο πολύ σαν Γιουβέντους. Ναι. Αν και η Γιουβέντους, μιλώντας πριν από 10 λεπτά με τον Νίκο τον Αλέφατο, είχε μια αφέλεια στο παιχνίδι. Φυσικά. Συμφώνησα με τον Νίκο ότι μετά το 2-1 όμως έγινε η κλασική Γιουβέντους. Έγινε κλασική Γιουβέντους και έγινε 3-5-2. Σωστό ναι. 3-5-2. Όχι και αυτό ναι. που ξεκίνησε η Μπάγκεν σήμερα. Μετά το κάνει και 3-6-1 αν δεν κάνω λάθος. Είχε βγάλει, αν δεν κάνω λάθος, το center forward και έβαλε ένα παίκτη μέσω αμυντικό και έκλεισε το χώρο. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι τα ονόματα. Τον Ντέβες μου φέρει. Ποιον είχε βγάλει. Η δεύτερη αλλαγή. Ποιον είχε βγάλει. Τον Ντέβες νομίζω. Όχι. Ναι, τον Ντέβες έβγαλε. Δεν έχω τα χαρτιά, τα έχω κάτω. Mm-hmm. Λοιπόν, δίκαιο το αποτέλεσμα. Ναι, πολύ δίκαιο. Και το ένα σκορ και το άλλο. Έγινε κουβέντα στα καφενεία Μέση, Ρονάλντο και σίγουρα κλασικού μεγάλου. Ο Μέση, ο οποίο σε πιο κλειστού χώρου είναι ο παιχταρά, είναι ναι. ο αθληταρά, είναι ο συνεργάσιμο, είναι ο ομαδικό. Ναι. Είναι ο ένα με έναν, είναι ο ένα με δύο. Στο κλειστό χώρο δεν πιάνεται. Εντάξει. Αν είχαν και το Σουάρες σε καλύτερη μέρα, ο Σουάρες, το σκορ θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ο Νεϊμάρ δεν υπήρχε ένα ημίχρονο. Στο δεύτερο ανέβηκε. Ο Μέση φανταστικός. Ο Σουάρες, όπως είπες, ούτε σε ταχύτητα ούτε σε τελειώματα. Πάρα πολύ πίσω. Δεν κολλάει σε αυτή την τριάδα σήμερα ο Σουάρες. Και φυσικά.
δεν έχουν οι ίδιοι Πάνθερες, εγώ που μίλησα στην Αθήνα, γιατί έκανα μια κουβέντα πριν το Λεβαδιακό ΠΑΟΚ, μου είπαν ότι με αυτή τη διοίκηση που έχουν, ο Ντάνση και εμέ κι αν πέσουν, ο Ντάνση και εμέ κι αν μείνουν. Δεν είναι ωραίο αυτό. Ο παδός δεν είσαι για τον. Ο παδός δεν είσαι για τον. Ναι, του ενοχλεί η διοίκηση. Να σου πω ότι να μην σκέφτονται δηλαδή οι ΠΑΟΚτσίδες φίλαθλοι του Πάνθερες. Έχουν μια διοίκηση η οποία Γιώργο. Και η μένη του Ολυμπιακού φίλη και η δε. Γιώργο. Προσωπικά εγώ το αναφέρω στα μικρόφωνα, ναι, θέλω να ρίξουμε το Λεβαδιακό, εννοείται αυτό. Γιώργο, φυσικά. Γιώργο, η δεύτερη σου δουλειά είναι αυτή με το μέλι, ναι. Και πάει πολύ καλά γιατί έχεις πολύ καλό προϊόν. Η βασική σου δουλειά είναι ότι είσαι λογιστής. Πρώτη ερώτηση. Πότε θα κάνουμε δήλωση? Δήλωση κάνουμε μέχρι 30 Ιουνίου. Μέχρι 30 Ιουνίου. Ναι. Και πότε πληρώνουμε το Φερμάνι? Το Φερμάνι θα. Μπα, όχι, όχι, θα βγει. Αμέσως θα βγει. Τσουκου. Όταν το στείλουμε και θα βγουν οι δόσεις. Οι δόσεις. Και σε αυτά αλλάζουν έτσι. Ωραία, δηλαδή θα δίνουν και μια παράταση πίσω από την άλλη. Αν πληρώσουμε κασέρι, γλιτώνουμε τίποτα? Όχι. Όχι. Δεν γλιτώ. Παλιά γλιτώναμε. Στους μισθωτούς, όχι, τελειώσαν, ναι, αυτά. Παλιά γλιτώναμε. Δεύτερον, δεύτερον, επειδή είσαι παιδί με τα οικονομικά, με τα μαθηματικά, μάλλον θα ήσουν καλός. Μουσική καλό αυτό και τα λοιπά, ναι, στα πρακτικά. Πολλοί τον μπερδεύουν, αλλά τα οικονομικά με τα μαθηματικά, επειδή το λέει πολλοί κόσμος, δεν έχουν καμία σχέση. Γιατί το λες αυτό? Τα μαθηματικά είναι για μένα προσωπικά μια εντελώς διαφορετική επιστήμη και μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Τα οικονομικά είναι καθαρά ψυχολογία. Έλα να σε πω κάτι. Κάποιος που δεν είναι καλός στα μαθηματικά, στα οικονομικά μπορεί να είναι καλός? Φυσικά. Φυσικά. Αν είναι καλός ψυχολόγος, μπορεί. Η οικονομία είναι δηλαδή μια. Εγώ που δεν ήμουν καλός στα μαθηματικά και είμαι καλός στα οικονομικά, τα δικά μου τα οικονομικά όμως. Ναι. Εντάξει, τι πάει να πει αυτό? Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να. Εντάξει, τώρα τι, αν θεωρείς. Έχω ένα φίλο, ο οποίος ήταν 20 μαθηματικά και στα του οίκου του, ας πούμε, και τα λοιπά, τα έκανε κατάλαβα. Εντάξει, λογικό είναι. Ναι. Πες μου τώρα. Για θέμα διαχείρισης. Πες μου τώρα γιατί μπερδευτήκαμε. Ναι. Εσύ ασχολείστε με φάε, μάε, δόη, μόη, σόη και τα λοιπά. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Και νομικά, ναι, και οικονομικά. Ρωτάμε. Να πω την αλήθεια, προσπαθώ να μην ασχολούμαι και να γίνει το μέλι η πρώτη τέτοια. Ακόμα είναι πολύ νωρίς όμως. Τώρα αυτό με τον ΠΑΟΚ που γίνεται αυτό, με το δάνειο, το μπέρδεμα. Θα χρωστάει ο ΠΑΟΚ στο Σαββίδι, θα χρωστάει. Τελικά ο ΠΑΟΚ θα γλιτώσει. Κοιτάξτε. Τώρα μιλούσα στο κολυμβητήριο που είχα πάει με έναν τύπο ο οποίος μου λέει: κοίταξε να δεις, λέει. Ο Σαββίδι λέει: το κάνει αυτό. Ο Σαββίδι λέει: το κάνει αυτό. Μην τυχόν λέει και πληρώσει τα χρέη. Είναι να πούμε ο ΠΑΟΚ αδέσμευτο. Του καλτράβηξαν ένα πραξικόπημα, να πούμε. Βέβαια. Πολύ σωστό είναι αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω πώς το είπαν. Πολύ σωστό. Του το είπε ένας τύπος εκεί. Βέβαια. Μην του κάνουν, λέει, καμιά μαγκίτσα, να πούμε, και τα λοιπά. Να τους έχεις στο χέρι. Έτσι. Σωστό. Είχε έρθει κάποτε, είχαμε κάνει μαζί εκπομπή. Ναι. Αυτός ο ωραίος ο συγγραφέας, ο Μωυσόγλου. Ο Μωυσόγλου. Και είχε πει τότε εδώ, όταν ήμασταν μαζί, ότι ανησυχώ, λέει, γιατί τον ΠΑΟΚ τον έχει σιδηροδέσμιο το κράτος. Δεν ξέρω τώρα αν μας ακούει, θέλω να τοποθετηθεί. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι περίεργος, δεν ανησυχεί που ο ΠΑΟΚ γίνεται σιδηροδέσμιο σε έναν ιδιώτη? Εγώ δεν λέω ότι δεν χαίρομαι που πληρώνει ο Ιβάν τα χρέη, χαίρομαι. Αλλά ψιλοξενερώνω με τον τρόπο που γίνεται. Αλλά από το να τα χρωστάμε, κάτι είναι ένα πρώτο βήμα αυτό ουσιαστικά. Γίνεται μια μεταβίβαση του χρέους. Εσένα που δεν έχεις συμφέροντα προσωπικά και είσαι απλός φιλαθρός, δεν νοιάζεσαι άμα θέλει να δέσει το γαϊδαρό του έτσι σχέδιο ο Ιβάν? Κοίταξε, ναι, καλά κάνει, ναι, αλλά την άλλη κρατάω και μια πισινή. Τώρα αυτά που λέει ο Κόκκινος που είχε μια μαθηματικά και τον παίρνω και ο Πάτερ Παναγιώτης να μου από το σχολείο. Συντάξει. Ναι, βάζαμε μέσον. Ναι. Βέβαια. Αυτό είχε τον Πάτερ Παναγιώτη. Εγώ με την εκκλησία δεν τα πήγαινα καλά. Ερχόταν ο συγχωρεμένος ο μηταράς ο πατέρας μου και έπιανε εκεί τους καρδιές. Λέει: βάλτε και ένα βάθμα το μέλλον. Γιατί δεν και ένα μπάτσο να μου. Ήταν λίγο απαξιωτικός ο πατέρας μου, να έχεις υπόψη. Κατάλαβα. Ναι, κολόπεδα. Τώρα μα ζούσε και ναι, πήγαινε ο Κόκκινος και του έλεγε: το έχει κάνει αυτό. Κεφάγει! Τι θε, ρε Μαλακάμα, του λέει. Βγήκαμε πρώτοι στην ακροαματικότητα! Χαρά, πρέπει ο Κόκκινος. Άκου τώρα, Χιλιδίδη. Λέει, βγήκαμε πρώτοι στην ακροαματικότητα! Και φώναζε. Ξέρω, πατέρα μου, δεν γούσταρε να επιδεικνύεται κάποιος, ξέρω εγώ, τους φιγκουρατζίδες και δεν τους γούσταρε, ναι, πολύ. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, και τι του λέει το Κόκκινο? Με ένα παξιωτικό ύφος. Βγήκατε πρώτοι στην ακροαματικότητα, ε? Κουνάει το κεφάλι. Φαντάσου, ρε Λακαμάλη, τι ήταν η δεύτερη. Ναι, αλλά αυτό το έχει πει. Τον έχει σκίσει. Ο πατέρας μου θυμάμαι. Δηλαδή αυτό έχει να πει. Ο πατέρας του μου. Λέει, φαντάσου, λέει, η δεύτερη, λέει, ποιοι είναι. Ο πατέρας μου θυμάμαι. Για να βγείτε εσείς πρώτοι. Το λέει αυτό για το στόχ. Ρε τον άνθρωπο, ρε, τι μας ναι, λέει. Για το στόχ το λέει αυτό ο πατέρας μου. Τον έλεγα, αρέσει η μπαμπά, τον έλεγα. Ο στόχ είναι καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Και μου έλεγε, άμα είναι καλός, γιατί δεν τον παίρνει κανένας άλλος. Τώρα. Εσύ λοιπόν με τα λογιστικά που έχεις και με τις εμπειρίες που έχεις και το επάγγελμα που τρίβεσαι καθημερινά, ναι, λες ότι ο ΠΑΟΚ θα χρωστάει στον κύριο Σαββίδη. Βεβαίως. Βεβαίως. Άρα λες ότι τα χρέη ο κύριος Σαββίδης
τα πληρώνει στο δημόσιο mm-hmm. σαν εταιρεία, αλλά η εταιρεία θα οφείλει στον κύριο Σαββίδη ένα ποσό. Όχι στον κύριο Σαββίδη, στην εταιρεία του κύριου Σαββίδη. Ναι. Το ποσό αυτόν τώρα θα αποπληρωθεί, δεν θα αποπληρωθεί λογικά. Λογικά, μάλιστα. Ναι. Από πού θα αποπληρωθεί? Εδώ σε θέλω τη γνώση σου, την εμπειρία σου πάνω στον χώρο. Το αντικείμενο. Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό δεν είναι, είναι θέμα γνώσεων. Ναι. Είναι θέμα τι πολιτική θα ακολουθήσει η ανώνυμη λοιπόν, εταιρεία που λέγεται ΠΑΕ-ΠΑΟΚ. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει, εσύ τι θα έκανες? Κοίταξε. Δανείζεις λοιπόν από την ντια νημαία, πώς τη λένε, πώς ναι. την εταιρεία. Ούτε και στην ΠΑΕ-ΠΑΟΚ. Τραχαγυρευόπουλος. Έχει και τόκο το δάνειο, δεν γνωρίζω. Ναι, αυτά δεν τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε τα κόλπα ιστορίες. Λοιπόν, και φτάνουμε στο σημείο να αποπληρωθεί σταδιακά κοτσόβολος. Το χρέος. Η λογική λέει, λογική, ναι, η λογική λέει ότι αυτοί θα ακολουθήσουν ναι, το financial fair play κατά γράμμα στον ΠΑΟΚ, θα ζυγίσουν έσοδα μείον έξοδα και σε ένα κονδύλιο των εξόδων θα έχουν και τη δόση του δανείου. Δηλαδή θα πει ας πούμε ο κύριος αυτός αυτό το φάντασμα που έχουμε στην ΠΑΕ-ΠΑΟΚ, ο κύριος Αγγελίδης, θα βγει να μιλήσει, το παιδί μίλησε, θα μιλήσει και αυτός μια φορά μετά από τόσα χρόνια και θα πει κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εμείς έχουμε 500 στην τύχη, βάζω 500 χιλιάρικα έξοδα το χρόνο. Εκ των οποίων 100 χιλιάρικα είναι η δόση του δανείου. Ναι. Άρα λοιπόν από εκεί θα βγει δηλαδή ένα πολύ σταθερός μπούσουλα των εξόδων και με βάση τα έσοδα που θα έχουμε από εκεί θα δούμε αν μπορούμε να τα καλύπτουμε ή όχι. Είναι, θα είναι άρα, λοιπόν, τι είμαστε. Έσοδα μείον έξοδα καθαρά. Όπως θα λειτουργούσε οπότε ένα μπακάλικο, όπως θα λειτουργούσε άρα, μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Άρα λοιπόν λες, η λογική είναι ότι ο ΠΑΟΚ το μπάτζετ του τα επόμενα δύο χρόνια με αυτό το δάνειο θα είναι μεγάλο. Εξαρτάται. Μπορεί ο άλλος να πάει και να πει ότι άσχετα με το δάνειο που έδωσε, μπορεί, ξέρω εγώ, να κάνει κάποιες κινήσεις ο ίδιος. Να βάλει πάλι το χέρι στην τσέπη. Γιατί η επιχείρηση αναγκαστικά θα πρέπει να ανοιχτεί. Γιατί ο νούμερο ένα κανόνας της οικονομίας λέει ότι αν δεν κάνεις έξοδο, δεν έχεις έσοδο. Δηλαδή αυτός τώρα για να έχει έσοδα η ΠΑΕ-ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να τα έχει από μόνη της ουρανοκατέβατα. Θα πρέπει να προσελκύσει τον κόσμο. Πώς θα τον προσελκύσει τον κόσμο? Θα πρέπει να φέρει παίκτες, να αναβαθμίσει το γήπεδο, να κάνει πιο ανταγωνιστική την ομάδα, να βγει στο Champions League. Όλα αυτά για να φέρουν. Θα πρέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να χτυπήσει από τις ακαδημίες για να πουλήσει κάποιο παίκτη. Θα πρέπει να γίνουν έξοδα για να γίνουν έσοδα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει με μειωμένο budget, εκτός αν πάει με τη λογική του ότι πάω με μειωμένο budget, επειδή έχουν και όλοι οι άλλοι μειωμένο και καταφέρω να βγω πρώτος. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου και ειδικά με αυτό που γίνεται στην ελληνική οικονομία θα δούμε ένα παιχνίδι, ένα καθαρό κρυφτούλι όλων των, των μεγαλομετόχων. Δηλαδή, ερώτηση. Θα βλέπει, μισό να τελειώσω λίγο. Ναι, συγγνώμη, ναι, θα βλέπει, γιατί πιστεύω ότι θα σε καλύψω. Θα βλέπει ο Μελισανίδης τι θα φέρει ο Μαρινάκης. Θα βλέπει ο Μαρινάκης τι θα φέρει ο Μελισανίδης. Θα βλέπει ο Σαββίδης τι θα φέρουν αυτοί οι δύο. Θα βλέπει ο Αλαφούζος τι θα φέρουν οι άλλοι τρεις. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή, οι μεταγραφές θα γίνονται εντελώς κυκλικά. Δεν θα μπει ένας και θα μπει μπαίνω δυνατά, φέρνω τους πέντε παίχτες χωρίς να έχει δει τι παίζει με τους άλλους. Ναούμε, ναι. Ερώτηση. Τελευταία και ανοίγουμε γραμμές. Ναι. Το 2-31-0-90-90-90 στη διάθεση του κοινού. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Είχα μια τοποθέτηση και θέλω την άποψή σου λόγω εξειδίκευσης στο επάγγελμα. Ναι. Κάνει ρόμπα το σύστημα του ΠΑΟΚ Σαββίδης πληρώνοντας τα χρέη από εταιρεία του, βγάζοντας κέρδη από τον ΠΑΟΚ, πληρώνοντας πίσω το δάνειο και έχοντας τον ΠΑΟΚ δεύτερο, τρίτο, χωρίς ο ΠΑΟΚ να είναι χρεωμένος, να είναι πληρωμένοι οι πάντες, να είναι πληρωμένοι και τακτοποιημένοι οι υπάλληλοι, να είναι τακτοποιημένοι και πληρωμένοι οι προμηθευτές, να είναι τακτοποιημένοι πληρωμένοι οι παίκτες, οι προπονητές, οι μάνατζες, να είναι τακτοποιημένοι πληρωμένος ο ερασιτέχνης, γιατί έκανε και μια συμφωνία με τον Κατσαρή, πόσα γουστάρεις να σε δίνω να μην μιλάς και φωνάζεις. Γιατί ο ερασιτέχνης έτσι είναι. Άμα μιλάς, παραπάνω παίρνεις. Και είναι λογικό αυτό. Εγώ κατηγορώ. Λέω ότι είναι λογικό. Θεματοφύλακα τη ομάδα του ερασιτέχνη. Θεματοφύλακα, άμα δεν τα πάρει, να πούμε. Τέτοιο θεματοφύλακα. Σου λέει ρε μάγκα, θέλω να μου τα δώσει. Όχι απαραίτητα, εντάξει. Ιδεολογικά. Έτσι γίνεται. Θεματοφύλακα δεν είναι κανένα. Δηλαδή, άμα τα δίνει στον ερασιτέχνη, πετράλωνα. Ναι. Ο Ραπτόπουλος που είναι μεγαλομέτωχο. 500.000 το χρόνο. Και δεν τραβάει καλά η ομάδα. Θα κάνει έλεγχο, άλλο που παίρνει τα 500 χιλιάρικα. Λογιστικά τώρα. Όχι, όχι. Λογιστικά και λογικά παίζουν. Όχι, όχι. Κλείνει η παρένθεση. Κλείνει η παρένθεση. Κάνει ρόπα το σύστημα. Του λέει εσείς χρεώνατε τον ΠΑΟΚ, τον είχατε τέταρτο, τρίτο, πέμπτο, δεύτερο μια φορά. Μισόλυτο. Γνωστούσατε σε όλο τον κόσμο, ήσασταν αφαιρέκι και έρχομαι εγώ
και με ένα ΠΑΟΚ που δεν έχει τη δυναμική του Ζαγοράκη, του Μπατατούδη κτλ. Σε λεφτά. Δεν έχει από το ΠΑΣΟΚ να πούμε αμάκα. Εντάξει. Εγώ λοιπόν τον ΠΑΟΚ αυτόν τον έχω τέλειο. Στη χρήση μου τον έχω τέλειο και μπορώ και πληρώνω και χρέη μέσω δανείου. Τα βγάζω τα λεφτά. Και σε έχω δεύτερο τρίτο. Θα σου πω. Ναι, αυτό θα και σου πω στα γρήγορα για να μιλήσει ο κόσμος. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ της χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό για να καταλάβει ότι ήταν σάπιο το σύστημα του ΠΑΟΚ. Το κάνει ρόμπα. Εντάξει, το ναι, κάνει. Το κάνει φυσικά. Πάμε στον κόσμο. Δεν θες να το αναλύσεις. Καλημέρα. Κώστα. Yeah. Μ' ακούς. Ναι. Ένα μπράβο στον Αργεντινό, στον εξωγήινο από την Αργεντινή. Ο κορυφαίος παίκτης για μένα που έχει βγει. Πληρώθηκες? Τι να πληρωθώ? Όχι, το λες επειδή τον γουστάρεις σαν παίκτη ή επειδή πληρώθηκες? Όχι, τον γουστάρω σαν παίκτη. Α. Γιατί πιστεύεις σήμερα υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν τον γουστάρεις σαν παίκτη? Και ρεάλας είσαι και οτιδήποτε. Αυτά που έκανε. Ο Μέση μπορεί να κάνει τη διαφορά παγκοσμίως. Ο Γκουαρδιόλα το χειρίστηκε καλά το θέμα. Ο Γκουαρδιόλα, εμένα δεν μου άρεσε το στήσιμο της Μπάγκερ. Δεν ήταν λίγο αλαζονικό? Δεν ήταν λίγο αλαζονικό, σαν το πουλόβερ του με την γραβάτα προς τα μέσα? Δηλαδή, όσο συντηρητικό ντύσιμο έχει ο Γκουαρδιόλα με το πουλόβερ και τη γραβάτα από μέσα, δηλαδή κόκκινο πουλόβερ, σκούρο πουλόβερ, μαύρο πουλόβερ, είναι δηλαδή αυτό το στυλάκι του. Πολύ αφελής πήγε για μένα. Με μια αφέλεια, ψηλά η άμυνα. Τρία στόπερ ψηλά, κατοχή μπάλας. Μου στέλνει ένα ωραίο μήνυμα ο γιατρός, ο κτηνίατρος. Στο μεγαλύτερο αγωνιστικό χώρο της γης, αν δεν έχεις κατοχή μπάλας, το 3-5-2 είναι θάνατος. Μάλιστα. Μα την ήξερε την Μπαρτσελόνα και δεν έκανε τίποτα, ρε Σικώστα. Λες και ήταν. Δεν την ήξερε, πραγματικά. Πολύ αφελής. Ήθελε να παρουσιάσει το μοντέλο της Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν στο σπίτι του μέσα. Ήταν πολύ επικίνδυνο, Γιώργο, έτσι. Χωρίς τους εξτρέμους σου που πας, με τόσες απώλειες. Τώρα για τον Ρώσο που λες, ξέρει τι κάνει ο Ρώσος. Ξύπνησε. Πονηριά ο Ρώσος, Κωστάκη. Σας λέει, πρώτος σας είχα, δεν ερχόσαι στα γήπεδο. Γιατί για να τα πληρώσω εγώ τα λεφτά και αύριο μεθαύριο να με κράξετε. Στην Καμάρα που είχαν κάνει τη μάζοψη, πώς είχαν πάει? 1250 και 400 πολίτες. 1250 είχαν πάει και ήταν να μιλήσει για τόσο πράγματα. Βρε και 400 πολίτες, βρε. Τα βλέπει, σου λέει, ήταν ο άλλος εκεί ο Μροφάντρας και κάνανε 21.000 διαρκείας και σε μένα τίποτα. Που τα πληρώνω τα... Δάνειο και επιστροφή με τόκο. Δεν ξέρω να το κάνει με τόκο. Καλά τους κάνει, γιατί την είδανε βόλεϊ, να πούμε, την είδανε Αντρέου. Γκόμε! 200 χιλιάρικα, μπάτζετ. Πήραν πρωτάθλημα σε ένα άθλημα, να πούμε, που δεν ενδιαφέρεται κανένας. Το ποδόσφαιρο, γιοκ, δεν μας εκφράζει. Δεν είναι ερωτεύσιμος ο ΠΑΟΚ. Και θέλω την άποψή σου και κλείνω. Ναι. Μαραντόνα ή Μέση? Μέση 1000%. Και εγώ αυτό πιστεύω. Βάλτε ένα κουιζάκι να δούμε τι θα πούν και οι υπόλοιποι. Μαραντόνα ή Μέση. Βέβαια υπάρχει εδώ ένα θέμα με το Μέση και την εθνική, Γιώργο. Μαραντόνα, εγώ λέω. Μαραντόνα. Θα το βάλουμε κουιζ. Εντάξει. Και γιατί όμως? Και γιατί? Γιατί εντάξει, ήταν και το στυλ του τέτοιο, το οποίο είχε μια καλύτερη, θα πω εγώ, ποδοσφαιρική αλητεία. Εγώ θα πω όμως ότι ήταν η Αργεντινή καλύτερη τότε από ό,τι σήμερα. Είχε καλύτερος παίκτης η Αργεντινή. Εγώ ξέρω ότι κερδίζει όμως 3-2 την Αργεντινή. Η Αργεντινή κερδίζει τη Γερμανία 3-2 και τα κάνει όλο αυτός και δίνει σε ένα Μπουρζάγκα και κάνει ο Μπουρζάγκα προς τον γκολ. Ο Μαραντόνα κέρδισε ολόκληρη δυτική Γερμανία, ας πούμε. Ναι, αλλά είχε και πολύ, είχε καλά ονόματα τότε ο Μαραντόνα. Δηλαδή αυτή η Αργεντινή, εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό για αυτή η Αργεντινή. Είχε στηρίγματα, λες. Ναι, εντάξει, σωστά τα λέω. Εθνική Αργεντινή. Είχε παικταράδες τότε η Αργεντινή. Τώρα εντάξει, πάλι έχει καλούς παίκτες, δεν αντιλέγω, αλλά δεν ήταν αυτό. Οπότε συμφωνείς εσύ, Μαραντόνα, έτσι, λες Μαραντόνα, λες. Μέση λέω. Μέση, εγώ είπα Μαραντόνα, ο φίλος άρα, είπε. Άρα συμφωνούμε. Εσείς οι δύο συμφωνείτε. Συμφωνούμε στο Μέση και συμφωνούμε ότι καλά τους κάνει. Είναι ακόμα 28 κοντάκι. Και καλύπτει, σωστό, αυτό εδώ και καλύπτει λογιστικά τον πισινό του ο κοντός. Έτσι. Είναι ακόμα 28. Τους κάνει ρόμπα τους Αργεντινούς. Σου λέει δεν έχετε να με στηρίξετε. Στην Μπαρσελόνα πουλάω τρέλα, κάνω ό,τι θέλω στην Μπαρσελόνα και στην Αργεντινή δεν έχετε να με στηρίξετε. Τα λέμε. Έγινε, γεια. Μισό λίγο. 9.58 λες εδώ, ρε αδερφέ, τι λες? Τα 9 μοίρια θα γίνουν, λες μετοχές. Θα μετοχοποιηθεί το ποσό αυτό. Τι δόσεις λες? Βγες αν είναι λίγο να μιλήσουμε λίγο.
Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί, φίλε, πάρα πολύ με το θέμα του ΠΑΟΚ, να σου πω. Εγώ, γκαϊλές μου είναι να πληρωθούν τα χρέη. Δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το τι γίνεται. Άμα ασχοληθώ αναλυτικά, θα σου πω από το τι ακούω από τα site. Μπορεί να έχεις δίκιο, ε. Δεν σου τη λέω προς Θεού, μπορεί να ξέρεις παραπάνω από μένα. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα στους γκρινιάρδες και στους παραπονιάρδες αυτής της ερωτικής πόλης. Μάλιστα. Φωταγωγήθηκε η πόλη σας, κύριε Ραδούλη. Καλημέρα και στην παρέα εκεί που έχει την πλάτη. Χαίρετε, χαίρετε. Τον Παοξίδο Μελισσοκόμο, τον λογιστή. Καλημέρα στο Γιάννη Χιλίδη. Διαφωνεί ο Δημήτρης ο Δραγκόγιας και λέει: ποια στηρίγματα έχει μωρέ ο Μαραντόνα. Πείτε τρεις παίκτες εκτός του Μπουρουσάγκα της εντεκάδας. Ωραίος ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Συνεχίστε, κύριε. Ρε, εσύ αυτός εδώ στη ΝΕΤ δεν είναι ίδιος ρεπόρτερ του Άρη, ρε. Ο Τάτσικας. Ναι, ίδιος. Δεν είναι ίδιος ο Τάτσικας, ρε. Ρε, τι Τάτσικας είναι αυτός. Λέγε, φίλε, ναι. Εγώ τον Ταραντίνη θυμάμαι και τον Πασαρέλα. Ο Πασαρέλα, μάλιστα. Μάλιστα. Μεγαλύτερο αμυντικός που έχει τα τελευταία 20-30 χρόνια. Τότε ήταν μικρός όμως ο Μαραντόνα. Κύριε, μπορώ να σας κάνω 2-3 ερωτησούλες. Ναι. Μου επιτρέπετε δηλαδή. Έτσι, πρώτα να αναφερθώ σε έναν ακροατή σας που πήρε χθες το βράδυ και είπε ότι τα μυαλά του τρελάθηκαν. Φραπέρε, φίλε, να πίνεις εκεί στη Γερμανία, όπως πίνει ο φίλος μας ο Μπλαχομπόκουμ αυτή την ώρα. Και στανιάρι. Φραπέ. Φραπέ. Ένα φραπέ αυτή την ώρα. Δεν είναι ό,τι πρέπει. Ο Μπλαχομπόκουμ. Τι έκανε. Ναι, γιατί πήρε ένας ακροατής, λέει τρελαμένος, λέει Αριανός, έλα ρε δακτοφιλισμένε να πούμε που φίλησες δακτυλίδι. Κύριε Ραπτοπλέ, θέλω να μου πείτε ποια είναι η πιο αμαρτωλή ομάδα στη γάμα εθνική του Βορείου Ομίλου. Αμαρτωλή ομάδα στη γάμα εθνική. Από ποια άποψη λες, φίλε, αμαρτωλή? Αμαρτωλή ομάδα. Συγγνώμη, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Για δεν λέω για τη Νέα Κάρβαλη, αυτή είναι άλλη αμαρτωλή. Δύο ομάδες αμαρτωλές που παίξανε φιλικό παιχνίδι πριν δύο εβδομάδες, κύριε Ραπτόπουλε. Φιλικό παιχνίδι, ποιοι παίξανε? Φιλικό παιχνίδι στη γάμα εθνική, κύριε Ραπτόπουλε. Ο Πανσεραϊκός. Γιατί δεν είναι αμαρτωλή ομάδα, κύριε Ραπτόπουλε? Γιατί καλέ είναι αμαρτωλή? Ο Μισοτιτσάνου σε ποια χώρα διέτρεχε, κύριε Ραπτόπουλε? Στα χωράφια των Σερών. Μάλιστα. Δεν μου λέτε ποιος ήταν υφυπουργός αθλητισμού στη δεκαετία του 70 που όταν έπεφτε ο Πανσεραϊκός άλλαζε το νόμο και γινόταν από 16-18 οι ομάδες. Αχ, καλέ ο Αχιλλέας Καραμαλής, καλέ. Πώς είχε πει ο μεγάλος ο Χάρη Κλίν, λέει, τι είχε πει να δεις? Βράζει το ρολόι και κρατάει τα αυγό 5 λεπτά στα χέρια. Θυμάμαι το 78-79 ήταν τελευταίος ο Πανσεραϊκός. Ναι. Και ήταν 18 ομάδες και πέφταν 2. Και ήταν ο Πανσεραϊκός και το Εγάλεο τελευταίοι και δεν έπεσε κανένας. Ναι. Δεν μου λέτε, μου είναι φαίνεται, δεν έπεσε κανένας. Δεν είναι, κύριε Ραπτόπουλε. Τι πράγμα. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάνε οι αξιολάτρευτοι κάτοικοι του Αγιονερίου, αυτού της υπέροχης Κομόπολης. Κομόπολη. Ναι, θα πρέπει να το τονίζετε αυτό, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Και ποιο είναι το χρέος των κατοίκων αυτής της Κομόπολης, κύριε Ραπτόπουλε? Να πάνε στο γήπεδο την Κυριακή και να μην επιτρέψουν να ξαναγίνει άλλο φιλικό παιχνίδι για αυτή την αμαρτωλή ομάδα, κύριε Ραπτόπουλε. Ποιο είναι το χρέος τους? Να κερδίσει η αγαπημένη τους ομάδα τον αγώνα, δεν είναι? Μάλιστα. Έτσι πρέπει να γίνει, κύριε Ραπτόπουλε. Και αυτό είναι το σωστό. Θα πρέπει όμως και η ομάδα της καρδιάς σας να είναι φιλόξενη, να με στοργή και προδέρμ, να δείξει τους χώρους, τα αποδυτήρια εκεί στην αποστολή της νέας καβάλας. Δεν θα πρέπει να είναι φιλόξενα αυτά τα παιδιά? Δεν θα πρέπει να τους δείξουν που ξετινόταν ο μεγάλος, πως τον είπατε, αυτόν τον μεγάλο τον goalkeeper πριν, κύριε Ραπτόπουλε? Νίκος Χριστίδης. Μάλιστα, δεν θα πρέπει να δείξουν στον τερματοφύλακα, αυτόν τον τερματοφύλακα που έπαιζε και με τη φόρμα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό ποδοσφαιρικά, όταν βλέπεις τερματοφύλακα να παίζει με τη φόρμα. Τι λες να σημαίνει, Κωστάκι μου? Δεν μπορώ. Πρώτα τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Αστέρα να σε πει. Ο κύριος δεν Λαφίλου, μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Ποια άλλη ομάδα είναι αμαρτωλή που έπεσε ο Μακεδονικός στην Β' Εθνική από την Α? Για ποια άλλη ομάδα χτυπάει η καμπάνα, κύριε Ραπτόπουλε? Ο Πανιώνιος. Του Σταματελάτου, δεν είναι, κύριε Ραπτόπουλε? Σταματελάτου, είναι Πασό. Ποιος ήταν ο πιο εντάξει δερβίσης, γκαρντάσης πρόεδρος που πέρασε από την ομάδα της γειτονιάς σας? Ναι. Χρέος της ομάδας της γειτονιάς σας δεν είναι, κύριε Ραπτόπουλε, να κερδίσει το Πιόνιο την Κυριακή εις μνήμην του μεγάλου αυτού παράγοντα? Έφυγες. Γιατί έφυγα, κύριε Ραπτόπουλε? Έφυγες για χαρά. Για Γιονέρη Πασεραϊκός βλέπω
ότι ο Πανσεραϊκός θα κερδίσει δύσκολα με 1-0. Καλό το μέλι πρέπει να είναι, γιατί ακόμα μαλλιά δεν έβγαλες, παλιό Ρουβίτσα. Εγώ είμαι η Ρουβίτσα. Εσύ είσαι Ρουβίτσα. Ραπ σχολιάσει τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού με ένα αμυντικό χαφ, ένα στόπερ και ένα φόρ. Πολύ νωρίς είναι ακόμα, φίλε, να σχολιάσουν μεταγραφές. Μας ταπείνωσε τους μπαγερνικούς ο Μέση και η κολομάδα του. Τους ηχαίνω με τους μαλθακούς, τους Καταλανούς. Ελπίζω, λέει ο φίλος. Εξάρα, σε ξαλιάζα. Τους το φόρεσε ο Δέδας, λέει. Κάσε ρε φίλε, τώρα τι ασχολείσαι πιο Δέδα. Εντάξει. Έχω ένα φίλο. 201. Ναι, ναι. Έχω ένα φίλο, τον Χρήστο τον Γκάλι. Θα μας κάνει δυνέντευξη στην Εσπρέσο. Χαρ. Και τώρα κάνει πως δεν τον ξέρει. Λοιπόν, πέστε για το Μέση. Το δεύτερο γκολ είναι μαγεία. Ο Ηρακλής δεν παίρνει αδειοδότηση. Παίρνει. Έβλεπα το μάτσο με το αγόρι μου, λέει η 652. Αυτός ο ωραίος στο τέρμα της Μπάγερν, ποιος είναι? Ανησυχίες. Μπορεί ναι, να σωστό, είναι... σωστό, σωστό, εντάξει, προσκυνώ. Προσκυνώ τον Ιχολίπτη, έτσι, τι βέβαια. Τι είπε ο Γιάννης? Ότι μπορεί να είναι ο 652. Είναι σωστά, ναι, έχουμε προχωρήσει. Ο ήλιος και η γεμάς ο γκέι. Επόμενος κύριος. Έτσι. Είναι αναγκαίοι οι γκέι. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ρε Κωστή. Έλα ρε μεγάλε. Καλησπέρα και στο φίλο δίπλα. Αργά. Γεια το σου πας. Φίλε μου. Αργά το πας. Δεν το πάω αργά. Θα πάμε πιο γρήγορα. Θα πω πιο γρήγορα. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Ρονάλντο. Δεν υπάρχει Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν υπάρχει Μπάγερ Μονάχου. Έτσι ανατριχιάζομαι μόνο που το λέω αυτό το όνομα. Λοιπόν. Η Γιουβέντους που δεν την γουστάρω κιόλας, γιατί εγώ είμαι Μίλαν. Έξω στην Ευρώπη. Μιλανέζος. Είμαι Μίλαν, έτσι, βεβαίως. Είναι η αγάπη μου, η τεράστια, όπως είναι η Τιτανομέγιστη Παοκάρα μου. Τιτανομέγιστη Παοκάρα μου. Πώς την έχουν καταντήσει όμως, φίλε, τη Μίλαν μας, γιατί και εγώ Μίλαν είμαι. Την έχουν καταντήσει τη Μίλαν. Να σε χαρώ, Ρεγκαρντάς. Εσύ δεν είσαι εκεί πέρα με το Μούση που. Ναι. Ο Μούσης, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ο προπονητής που είναι στη Γιουβέντους τώρα, πώς λέγεται? Ο Αλέγκρις. Αλέγκρις. Ναι. Μη. Ναι. Δεν είναι Αλέγκρι, είναι Αλέγκρι. Ναι, βάλε. Ναι. Πού ήταν αυτός, πιο παλιά που ήταν, στη Μιλάν. Ήταν, δεν ήταν. Είναι. Γιάννη Χιλιτή, δεν με κόψεις, δεν θα πω τίποτα κακό. Είναι καθαρματάκι προπονητής με την καλή την έννοια. Τι θέλω να πω. Ποδοσφαιρικά μιλάς. Ποδοσφαιρικά, φυσικά. Θα πάρει Γιουβέντους Champions League, θα πάρει το τρίτο στην ιστορία της και θα πάρει το φως από τα μάτια των Ισπανών και των Γερμανών. Το πιστεύεις, δε σκύλε. Το πιστεύω ρε φίλε, το πιστεύεις, πιστεύω, το ρε σε εισαγωγικά έτσι, ναι, ναι, ναι. Το πιστεύω και θα το δεις αυτό το πράγμα και θα τρίβεις τα μάτια σου, θα βάλεις πάλι μέλι πάνω στο κεφάλι σου και θα... Λοιπόν... Δύσκολα ρε φίλε, ξέρω εγώ τώρα, πού να αντέξω στο σφυροκόπημα αυτό. Θα το δεις και θα το πιστεύεις, ούτε εγώ το γουστάρω γιατί σου λέω ότι η Γιουβέντους είναι, όταν ακούω Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, Γιουβέντους, Ίντερ και Manchester United είναι μακριά από μένα. Πέραν τούτου. Από πού ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ να μεγαλώνει. Σας πείραξε το χάντμπολ, σας πείραξε το βόλεϊ, σας πείραξε το ντάμπλ στο βόλεϊ. Θα παίξουμε και σκάκι. Έλα μωρέ, πιο μπασκετάκι. Από εκεί πέρα, Κωστή, από εκεί ξεκινάνε, από εδώ ξεκίνησε. Ο ΠΑΟΚ είναι το πιο καθαρό σωματείο. Η επιταγή είναι στα χέρια του Αγγελίδη. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει, τελειώνουμε από το βραχνά και θα ξαναγεμίσει τούμπα. Η καινούργια τούμπα θα ξαναγεμίσει. Ερώτηση. Ναι. Πιστεύεις, σαν παλιόμαγκας που είσαι, ότι πληρώνοντας τα χρέη ο ΠΑΟΚ προς το δημόσιο, αλλά έχοντας μια φιλοσοφία στις μεταγραφές συντηρητική, ότι θα γεμίσει η τούμπα? Γιατί να μην γεμίσει η τούμπα? Εσένα ρωτάω. Εγώ σου απάντησα, γιατί να μην γεμίσει τούμπα ξανά. Εγώ που κάνω 4 ώρες ραδιόφωνο τη μέρα, κάθε μέρα, ναι. Επί 2-3, επί 13 χρόνια, με ένα 17-18 μέρες τον Αύγουστο, απουσίες και δύο χειρουργία στα 12 χρόνια, απουσία, αντιλαμβάνομαι. Τι αντιλαμβάνεσαι? Αντιλαμβάνομαι από αυτά που ακούω. Θέλω να είσαι καλά στην υγεία σου, που είσαι καλά στην υγεία σου. Ναι, είμαι μια χαρά, εντάξει, αλλά σου λέω πότε έλειψα. Σου λέω λοιπόν ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο ΠΑΟΞής είτε είναι στο ραδιόφωνο 4 ώρες, είτε είναι στο δρόμο που με βλέπει, είτε στη γειτονιά μου, που η γειτονιά μου είναι ΠΑΟΞΥΔΙΚΗ. Το ξέρεις το ΣΥΚΙ με κατάρρε! Πληρώσει, δεν πληρώσει, εγώ δεν πάω. Καταρχήν μισό λεπτό να πούμε λίγο κάτι έτσι. Έτσι λένε.
Έχει γίνει μια νέα μόδα. Καταρχήν, μισό λεπτό. Για να μην αδικούμε και τον κόσμο. Ναι. Με 15 ευρώ στο κεντρικό. Εντάξει. Και να τα πληρώσει τα χρέη. Άστο, άστο, μην το συζητά αυτό. Και δεύτερον, υπάρχει και μια νέα μόδα. Η οποία άστο, λέει παλικά, ότι. Ρε, μου, μην το λε. Μην το λε καν αυτό. Δεν χρειάζεται. Ο οπαδός. Είναι πολύτιμο και ο χρόνο του ραδιοφώνου. Κλείνω με μια τελευταία κουβέντα. Ναι. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής του πλανήτη, ναι, ήταν ο Μαραντόνα. Βέβαια. Ξεφτύλισε όμως, ξεφτύλισε τον εαυτό του. Ακριβώς. Με τις χαζομάρες που ακριβώς έκανε με τις ουσίες. Παιδιά, παιδιά, λοιπόν, δεν μας νοιάζει τι ρούφαγε. Μεγάλο μήνυμα το 158, πολύ μεγάλο μήνυμα. Δεν μας νοιάζει τι ρούφαγε ο Μαραντόνα. Ναι. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής λοιπόν που πέρασε και τον Μαραντόνα είναι ο Ροναλντίνιο, που όταν έφυγε από την Μπαρτσελόνα λέει: ας παίξει μπάλα για εκείνο το παιδάκι που το λένε Μέση. Τα φιλάκια μου, καλή σας μέρα. Πρώμο Παοξή. Μεγάλο μήνυμα το 158. Πολύ μεγάλο μήνυμα. Θα το διαβάσουμε. Ποιος θα τα διαβάσουμε όλα με τη σειρά. Εάν ο Μέση έπαιζε στον καμπιονάτο της δεκαετίας του 80-90 και όχι στον ισπανικό τον ανύπαρκτο αμυντικό χαφ με μια ομάδα μέτρια Νάπολη, ούτε τα μισά δεν θα έβαζε. Λέει υποθετικό 158. Σοφέρ του Κυρσάβα, για πες μας πώς γίνεται τη χρονιά που λες ότι ο Άρης φίλησε δαχτυλίδι. Η ΕΠΟ που έλεγες είχε με 13 αποβολές τον Άρη πρώτο στην Ευρώπη. Εγώ ξέρω πως σώθηκε. Πες το ταγάρι τον Εβοσμίτη ότι ο Ταραντίνη και ο Πασαρέλα ήταν το 78. Αυτό που είπα και εγώ δεν ήταν η ίδια εποχή, σωστό. Πόσες φορές είπε κύριο, κύριος από τον Εύοσμο. Ναι. Μαραντόνα, ξυπνήστε, μην μπερδεύετε τις εποχές. Σε άλλη εποχή έπαιξε ο ένας και σε άλλη εποχή παίζει τώρα ο Μέση. Μαραντόνα δεν είναι. Λέει ο Best. Μαραντόνα με τα χίλια ράψικα μην είναι ο Μέση το παρι. Ο εμετός καλύτερος του Μαραντόνα. Λέει για ντόπα τώρα αυτός. Τώρα υπονοεί είναι. George Best ρε τα αγκάρια. Τι Μαραντόνα και Μέση. Και μετά όλοι οι άλλοι. Πολλά μηνύματα. Καλημέρα, ναι, στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα στις γαλάζιες ταξιαρχίες. Καλώς τον άνθρωπο που ρόλαρε την πρωτιά του Μετρόπολη. Έτσι μπράβο. Καλημέρα στον κύριο Χιλιτίδη. Καλημέρα στον κύριο Μελισσάλακτο. Χαίρετε. Και καλημέρα και σε εσάς κύριε Ραπτόπουλε. Άντε από του χρόνου ο Ηρακλής Πάοκ και Πάοκ Ηρακλής. Μετά από 5 χρόνια νομίζω. Τι να κάνουμε φιλαράκι μου. Έτσι πως ήθελαν οι αρχηγοί να γίνουν τα θέματα, γίνανε και πάλι καλά που είμαστε εδώ που είμαστε. Χάρη στις χιλιάδες λαού που δεν άφησαν τον Ηρακλή ποτέ. Γιατί μας είχαν για το στήσιμο κανονικά. Να μην υπάρχουμε. Και καλά που ξεθάψαμε αυτό το αφημί. Και μπορέσαμε και υπάρχουμε ακόμα. Γιατί θα ήμασταν στα χειρότερα. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι η ιεροσυλία αυτή που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και με τον αθλητισμό γενικότερα να μιλάνε για τον Μέση, για τον Μαραντόνα, να κάνουν τέτοιες συγκρίσεις. Πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Τώρα αν είναι το παρισμένοι τι είναι, τι δεν είναι... Ναι. Ειδικά να ανακαλέσει. Ορίστε. Ανακάλεσε. Στο... Εγώ να ανακαλέσω. Είναι ανακάλεση για το παρισμένο. Ναι. Λέω, οι φίλοι λένε ότι είναι το παρισμένο. Λέω, εγώ δεν το δέχομαι. Δεν χρειάζεται εσύ να το πεις, τελείωσε. Ναι, θα καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Ναι. Εγώ λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι χάρμα ιδέστε. Καταλάβατε. Ναι, κατάλαβα. Δεν με νοιάζει, λες και. Ναι. Δεν με νοιάζει τι λένε, λέω, και δεν πρέπει, αν είναι δυνατόν, αυτοί οι άνθρωποι που ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο. Και ειδικά τώρα αυτός ο Μέση, ο οποίος είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, ό,τι και να λέμε, είναι ορχήστρα, πραγματική ορχήστρα. Εδώ διέστατη απόψη και λένε ο Μαραντόνα ήταν καλύτερος. Καλά, εδώ μπορεί να πει άλλος ο Πελέ ήταν καλύτερος και εγώ να σας πω ότι ο Χατζηπαναγής είναι καλύτερος. Ναι, σωστά. Δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη, άλλη εποχή ο ένας, άλλη εποχή ο άλλος. Το ποδόσφαιρο... Με εντελώς πολύ πιο σύγχρονο, με άλλα μαρκαρίσματα, με άλλα... Τουμπλαρίσματα. Βεβαίως. Οι χάφοι γίνονται... Μπακ. Δεν μπορούν να συγκριθούν. Οι φορμαρκάρουν, γίνονται χάφοι αυτοί. Και βέβαια παίζει ρόλο και η προσωπικότητα του ανθρώπου και έξω από το γήπεδο. Και αυτό αποδεικνύεται και σήμερα. Την μπάλα ο Κροάτης. Τώρα για τον Μέση, δεν είναι offside. Ξανά με τον αντίπαλό του τον ξαπλώνει. Το πλάσε! Απίθανο! Δεν υπάρχει αυτό που βλέπουμε! Ένα μοναδικό σοου από τον Λιονέλ Μέση. Ναι, μεγάλο γκολ, μεγάλο γκολ. Καταρχήν, και αυτό το γατί ο Νόιερ τι βγαίνει και κάνει δηλώσεις ότι θα σας δείξω, λέει, ποιο είναι το αφεντικό. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Εδώ είναι παραπληροφόρηση του Γάλλου του δημοσιογράφου,
διότι ξεκινάει με δύο σειρές και λέει θα δούμε σήμερα ποιος θα είναι το αφεντικό. Και πήρε ο Γάλλος απομόνωσε τη συγκεκριμένη φράση όπως θα κάνει ο κάθε δημοσιογράφος για να κάνει το, να βάλει φωτιά στο παιχνίδι. Άλλα είπε, αν διαβάσεις τη συνέντευξη που έδωσε ο Νόγερ, μετά θα καταλάβεις τι εννοεί. Α, δεν ξέρω, εγώ άκουσα αυτό που είπα στην ΕΕ. Αυτό, βέβαια, στη δημοσιογραφία αυτό γίνεται. Δεν βλέπεις τι κάνει τώρα ο κύριος Δαυτόπουλος δίπλα σου. Ο μεγαλύτερος δημοσιογράφων των εποχών. Μετά τον κύριο Μπούζα. Είναι ο κύριος Μπούζας Μπέ. Προσπαθήσει να γεμίσει την Τούμπα. Γιατί ρε εσύ, Μάνο, μισό λεπτό, γιατί το λες αυτό τώρα. Κάνει αγώνα. Δηλαδή τι να μην το παραδεχτώ αυτό ότι κάνει αγώνα. Είναι ψέματα κύριε Δαυτόπουλε. Μεγάλο. Κάνετε μεγάλο αγώνα. Δεν μπορώ να το φτάσω το μίμιο όμως με τίποτα. Το θαυμάζω, αλλά δεν μπορώ να το φτάσω. Τι, τον έχεις ξεπεράσει εδώ ή ναι, τώρα. Ναι, το 2015. Και είναι περίπτωση Μαραντόνα Μέση. Εσύ είσαι ο Μέση αυτή τη στιγμή και ο Μπούζας είναι ο Μαραντόνα της του 70. Ο κόκκινος, ο κόκκινος τι είναι? Ο κόκκινος είναι ο... Θα σου πω αμέσως. Ο κόκκινος είναι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Γιατί γελάζε, ρε. Λέγε ρε, λέγε, ναι. Φίλος του αδερφός του ήταν. Κουμπάλ! Λοιπόν, προσπαθείς όλοι και καλά να γεμίσεις την Τούμπα. Έχουμε τον... τον Ιβάν, ναι, ο οποίος δεν είναι μεγαλομέτοχος, σωστά. Ναι. Δηλαδή, μάλλον δεν είναι πρόεδρος, είναι μεγαλομέτοχος. Βεβαίως. Ο οποίος θα Ζιβάγκο, Παύλα Πασόκ, θα. Γιατί ακούμε, την προηγούμενη Παρασκευή θα πληρώνονταν τα χρέη, σωστά. Ναι. Μπράβο, δεν πληρώθηκαν. Αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο τώρα πληρωθούν τα χρέη. Δεν θα πληρωθούν. Γιατί ρε. Εδώ βγαίνουν και από άλλα ραδιόφωνα και λένε κυρίες και κύριοι, μην φοβάστε. Δεν ακούω άλλα ραδιόφωνα. Εγώ τα ακούω όλα. Βγαίνουν σήμερα λοιπόν και λένε προσδιορίζουν για 15 του μηνός. Ναι. Πότε λύγει κύριε Γιώργο αυτή η ιστορία. Ε, πες ρε Γιώργο, για πες μας. Ορίστε. Με την τελευταία, νομίζω με την τελευταία που πήρανε μέχρι τις 10, δεν πάει. 10, 17, δε, πόσο πήγαινε, δεν ξέρω. Δεν πολύ ασχολήθηκα με τις δόσεις, με το νομοσχέδιο. Αυτό που λέει, εγώ εύχομαι να πληρωθούν, πραγματικά σας το λέω, δεν ειρωνεύω. Εύχεσαι. Εύχομαι, πραγματικά. Γιατί μετά θα είναι σιδηροδέσμη για μια ζωή, αυτό που είπε ο φίλος ο Γιώργος. Λοιπόν, εύχομαι να πληρωθούν, αλλά κάτι μου λέει και αυτό που λέει ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν. Μάλιστα. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Όχι, σας λέω πραγματικά εύχομαι. Εμάνα, να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Παρακαλώ. Τώρα που αλλάζουν πλέον οι απαιτήσεις σου ως Ηρακλειδέας, που επιστρέφεις εκεί που πραγματικά ανήκεις, έτσι. Γιατί καλώς ή κακώς εκεί ανήκει ο Ηρακλής. Τώρα, άσχετα την οπαδική καζούρα που κάνουμε. Με το μεγαλομέτωχό σου, δεν θα έχεις και εσύ όμως πιο μεγάλες απαιτήσεις? Δεν κινδυνεύει δηλαδή να αρχίσει να αδειάζει το καφτατζόγλιο? Δηλαδή, θα βολευτεί ο Ηρακλειδέας με τον Ηρακλή 10ο, 8ο, 7ο. Βασικά οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν στον Ηρακλή, ήδη γίνεται ένας μεγάλος σχεδιασμός. Ευτυχώς στον Ηρακλή τα στεγανά άρχισαν να κλείνουν, άρχισαν να θυμίζουν ΠΑΟΚ, για να σου το καταλάβεις. Και αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ καλό, ότι δεν βγαίνουν προς τα έξω, βγάζουν προς τα έξω αυτά που θέλουν αυτοί να βγάλουν. Ναι, αυτό καλό είναι όντως. Ναι, βεβαίως είναι. Είναι όπως ας πούμε δεν πληρώνουν τον Κυπουρόνα μου. Εντάξει. Ποιος είναι ο Κυπουρός? Λες, μια χαρά είναι πληρωμένος ο Κυπουρός. Τι είναι αυτά που λες? Όχι, δεν είναι, έκανε προσφυγή. Πράγματα, τι λες, προσφυγάρα. Εγώ δουλεύω εκεί πέρα στη Χαλάστρα, μια χαρά είναι πληρωμένο το παιδί. Με λέει ένας φίλος του εμένα. Και είναι αυτό που λέτε συνέχεια πράγματα για να δημιουργείτε εντυπώσεις. Έλα, τα στεγανά που λες. Να, εγώ πήσα. Στεγανό είναι και ότι ο Μποροβίλος θέλει τον Νίκο Παπαδόπουλο προπονητή στην Τρίπολη. Σας είπα, ο Μποροβίλος να χτυπιέται κάτω. Δεν λέω εγώ ότι θα τον πάρει ο Μποροβίλος. Λέω ότι τον θέλει. Αυτό λέω. Εγώ σας λέω λοιπόν. Ναι. Εγώ σας λέω ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος αυτή τη στιγμή είναι ο πιο πολύ συζητημένος και έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση ως προπονητής. Άρα μου δίνεις δίκιο. Μα δεν σας δίνω κατ' τον Αστέρα Τρίπολης δίκιο. Α.
Δεν είναι φυσιολογικό ένας προπονητής που έχει κάνει αυτό το έργο μέχρι στιγμής και μέχρι να τελειώσει η διαδικασία του play-off να έχει αφήσει τη σφραγίδα του. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό θα δούμε. Αυτό αν συνέβαινε, κύριε Ραπτόπουλε, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, εσείς από το δεύτερο μήνα, θα κάνατε μνήα. Αν ήταν σε άλλη ομάδα ο Μίκος ο Παδρός, θα κάνατε μνήα. Επειδή είναι στον Ηρακλή, τώρα κάνατε μνήα. Προχθές. Και στην αρχή, αν θυμάστε τι λέγατε για αυτόν τον προπονητή, δεν υπάρχει. Περίμενα να δω. Δεν τον ήξερα. Δεν το ξέρατε. Όχι. Λοιπόν, συντακτική να κάνει προετοιμασία, να κάνει να ράνει, δεν. Όχι, δεν τον ήξερα. Θα σας δώσω την είδηση, κύριε Ραπτόπουλο, ότι η Νίκρα από 10 Ιουνίου γίνεται ένα απέραντο εργοτάξιο. Δημιουργούνται ξενώνες στους οποίους θα μένουν οι ποδοσφαιριστές με τα εστιατόρια, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, με 9 υπερσύγχρονα γήπεδα, και θα γίνει μια ακαδημία που αν μιλάνε για του Ρέντι στην Αθήνα που έχετε πάει και τα έχετε δει, εδώ θα τρίβουν τα μάτια τους. Έκλεισες, Μάνο, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Καταρχήν ο κόκκινος είναι ο Ραμπεσατρατανά. Ωραία, Μπατσατρατανά. Καταρχήν μετά καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα. Επειδή ακούστηκε το όνομα του Πελέ, θεωρώ ότι είναι σαφώς κατώτερος από τους άλλους δύο, γιατί μόνο και μόνο αν δεις τι ομάδα είχε δίπλα του, σε ποιον είναι ήλικος. Με Βάβα, Γκαρίντσα, Ζερζίνιο κτλ. Από εκεί και πέρα ο Πασαρέλα ήταν στην αποστολή του 86, δεν είχε παίξει όμως, γιατί είχε ένα καταπληκτικό αμυντικό δίδυμο η Αργεντινή του 86. Το Μπράουν και το, όπως θα είναι, τον Ρουγκέρι, Ρουτζέρι, κάπως έτσι. Ήταν καταπληκτική. Από εκεί και πέρα εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του Μέση. Γιατί ο Μέση έχει κάνει γεμάτες χρονιές επί σειρά ετών. Οι μεγάλες χρονιές του Μαραντόνα δεν νομίζω ότι είναι πάνω από 4. Σε όλη την καριέρα. Δεν ξέρω τι είδατε. Γεια συνέχα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο Μέση σε επίπεδο εθνικής ομάδας δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει σίγουρα τους ίδιους συμπαίκτες, γιατί κακά τα ψέματα το 86 είχε το Βαλντάνο, το σέντερφο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μαραντόνα μπροστά και πήρε το Μουντιάλ. Από εκεί πέρα όμως μιλάμε για τέτοιο επίπεδο που νομίζω ότι οι συγκρίσεις είναι πλέον, δηλαδή είναι καθαρά σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή δεν νομίζω ότι είστε θέμα. Τώρα όσον αφορά ο κύριος λόγος που πήρα κιόλας, ήταν αυτό που είπες για το Μετρόπολης και ποιος είναι ο λόγος που σε έχει φέρει στην κορυφή. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος με μια ομάδα η οποία μετά τον Δεκέμβριο απαξιώθηκε με ένα άριστη γάμα εθνική και με ένα Ηρακλή ο οποίος έχει μια σταθερή πορεία, αλλά είναι ένα πελατολόγιο συγκεκριμένο. Δηλαδή... Εξαρτάται, θα σου πω γιατί, για μένα. Εξαρτάται γιατί ο κόσμος ακούει το ραδιόφωνο. Εγώ το ακούω για το χαβαλέ, για το παρελίστικο, για να πάω στο... Μήπως απαξιώθηκε η τηλεόραση... Μήπως απαξιώθηκε η τηλεόραση, έχει πέσει πάρα σίγουρα, πολύ χαμηλά αλλά... και κοίταξε, υπάρχει διέξοδος διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο αυτό. Γιατί τότε πήγαν ειδικό σε σένα και δεν πήγαν αλλού, θα σου πω γιατί. Δίνεις αυτό το παρείστικο, για παράδειγμα, εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η ανάλυση του ποδοσφαίρου και ακόμα λιγότερο τα νέα. Με ενδιαφέρει όμως ο χαβαλές που έγινε χτες με τις αντιπαραθέσεις. Ναι. Αυτό γουστάρω. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το Μετρόπολης πέφτει και στέκεται όπως λένε με σένα. Αν αύριο εσύ φύγεις, το Μετρόπολης ακροτηριάζεται θανάσιμα, θεωρώ. Εντάξει, τώρα μην δενίζεις τις προσπάθειες των άλλων συναδέρφων. Πέραν του, γι' αυτό επέτρεψε μου. Εντάξει, εδώ υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει χαμηλότερο μπάτζετ. Επέτρεψε μου να σου πω εγώ πώς βλέπω για τις εκπομπές. Πέραν τούτου, μετά ο Γιάννης, η νυχτερινή εκπομπή του κάνει, τον έχω ακούσει και εγώ σε κάποια νυχτερινή στη δουλειά, ειδικότερα παλιότερα, μου βγάζει πολύ παρείστικο και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά η διαφορά που πέταξε το Μετρόπολης και πήγε στην πρώτη θέση είναι ότι το 10-12 το πήρε ο Πασχάλης. Παλιότερα με λαγό Γιάννη, με Νικολάου, γιατί εγώ ακούω χρόνια. Πιο παλιά με Μάριο, με Μίνο, ένα φεγγάρι. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Ο Πασχάλης έχει κερδίσει πάρα πολύ. Ναι, έχει. Πάρα πολύ. Έχει, ξέρεις γιατί. Πρώτον είναι η εκπομπή του και εξωποδοσφαιρική, που την ακούω εγώ, και έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Ότι ο Καμόρας στην πιάτσα δεν είναι το λαμόγιο παοξής που τα έπαιρνε ή τα παίρνει από κάποιον. Δηλαδή έχει μια φερεγκιότητα. Εντάξει. Και κάτι μια φερεγκιότητα. Μια άλλη εκπομπή που μου αρέσει εμένα,
και πιθανότατα έτσι ξεκίνησε να ακούω Μητρόπολης πάνε πολλά χρόνια, είναι η Σαββατιάτικη του Κουλιανού. Όπου εγώ στοιχηματικά με τον Κουλιανό τις περισσότερες φορές διαφωνώ. Αλλά ο Χαβαλές και το παρείστικο που βγάζει το Σαββάτο το μεσημέρι τις μέρες που μπορώ να τον ακούσω, ναι, που μπορώ να τον ακούσω, είναι καταπληκτικό. Βγάζει δηλαδή τελείως παρεούλα, καφετέρια, Χαβαλές σε μια δύσκολη ώρα. Όχι, ο Κουλιανός σε μια δύσκολη ώρα που είναι έξι και είναι να πας να γύρεις το μαξιλάρι, σε κρατάει ζωντανό με τη φρεσκάδα του. Εγώ σου μιλάω για την εκπομπή του Σαββάτου. Α, μου μιλάω για το. Νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Για αυτή την εκπομπή σου μιλάω συγκεκριμένα. Τον Παπαζαφυρίου, που τον βάζει στην άνοδο. Δεν τον έχω ακούσει. Ρε, για 64 δευτερόλεπτα. Επειδή δεν θέλω να ακούσω κουβέντα που να πηγαίνει προς το πολιτικό, γιατί μπορώ να βάλω άλλο ραδιόφωνο, δεν πολύ ασχολούμαι. Θέλω εσένα να βρει τον κόκκινο και τον κόκκινο να βρει εσένα. Αυτό θέλω εγώ από το ραδιόφωνο. Και να γελάμε όλοι μαζί όπως χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ τι έγινε. Έλα ρε, χθες το βράδυ με τις αντιπαραθέσεις. Πρέπει να ανεβεί το σποτάκι απάνω. Ήταν φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Α, που πήγε ένας Αργιανός με ένα μπαοξί και μαλώσαν για τα κόμματα στο τέλος. Αυτό ήταν καλά. Παλιοκουμούνα, δηλαδή, ένας φασίστα ο άλλος. Ρε παιδιά για τον Άρη, πάω μάλλον. Άντε ρε παλιοκουμούνα, σε ξέρω εσένα. Πήγες εκεί το καφενείο να ούμε. Ρε παιδιά, Άρης, πάω ρε. Ποιος φοβερό, ποιος Άρης, ρε παιδιά. Παιδιά, καλό ξημέρωμα, γεια σου. Ναι, γεια σου, καλό ξημέρωμα. Ρε 964, τι είναι αυτό. Πολλά μηνύματα, είναι απίστευτα. Στη Μίκρα θα είναι fast food ή self-service. Το ωραιότερο γκολ και ο τίτλος του καλύτερου ανήκουν στο Ζιντάν. Α, το ξεχάσαμε. Ο καθένας, εντάξει. Περιορέξεις. Έχω δει και Μέση και Μαραντόνα από κοντά. Τεχνικά είναι το ίδιο, αλλά την καρδιά του Ντιέγκο δεν την έχει ο Μέση. Είπαμε, ήταν μια. Ο άλλος λέει: ανύπαρκτες άμυνες όταν τρίπλαρε ο Μαραντόνα. Πολλά τρεξίματα και τρομερά συστήματα στις μέρες μας Μέση. Απλά. Ο Τζορτζ Μπεστ είχε πει ότι αν δεν ήμουν όμορφος, κανένας δεν θα ήξερε τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Μπεστ με χίλια. Και ο άλλος ρωτάει πριν πάμε στον κόσμο, τι πιστεύουμε ότι θα γίνει με την περίπτωση του επίμαχου νομοσχεδίου. Και αν πιστεύουμε ότι θα ψηφιστεί. Ο Κοντονής κάνει το ζόρικο και το μάχημο, αλλά στο τέλος τον βλέπω να τρώει τα μούτρα του και να καταλήγει ψάλτης στο εκκλησάκι της Ακίδου. Τι λέτε, λέει. Για πες. Κοίταξε, εδώ είναι το θέμα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Θα στηρίξει τους υπουργούς, θα στηρίξει τις αποφάσεις. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ακούω αυτό που λένε για Brexit και Brexit για την μπάλα. Ωραία, και τι πάει η Ελλάδα και πάει η ομάδα. Στο Brexit τι θα γίνει, θα σταματήσουν να έρχονται οι ποιοτικοί ξένοι όπως ο Λούκας, ο Στόχ, ο Αμπιντάλ, ο Αφελάη, ο Νουντουντουντουντουντου, ο ποιον, ο Περόνε. Δηλαδή τι, αυτοί απειλούν ότι θα φύγουν. Ας φύγουν, εντάξει. Θα έρθουν άλλοι. Θα δω να παίξουν παιδιά από την Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια στο φινάλε. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Αργιανός από Αθήνα, τι κάνετε. Βρε καλώς τα παιδιά της πιάτσας. Τους ανοιχτομάτιδες, τους αετονίχηδες, των νοτίων προαστίων. Ναι, από πού θες να το πιάσουμε τώρα, για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για Μέση, για Άρη, τι θες να πιάσουμε. Πάρτα λίγο απ' όλα, κάνε ένα ορντεύρ και δώσε. Ποτ πουρί. Και δίνω μια ποικιλία μικρή, έγινε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ο Μέση ότι είναι καλύτερος επειδή έχει το ομαδικό πνεύμα και μαρκάρι, κάτι που άλλος δεν το κάνει. Ξεκινάμε από τα βασικά. Δεν πουλεί μαρκάρι ο Μέση, μην τρελαίνεσαι. Συγκριτικά με άλλους. Ναι. Μαρκάρι. Συγκριτικά για τη θέση του. Τώρα στο συγκρίνεις με το. Ναι, εντάξει. Κατάλαβες πως όλοι. Ναι. Μπαρτσελόνα το πάρει, ρε παιδιά, για τον εξής απλό λόγο, ότι έχει το καλύτερο εξάρι, το καλύτερο center back και το καλύτερο δεκάρι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Έχει Πικέ, έχει Μασεράνο, έχει Μέση. Δηλαδή, βρείτε μου έναν αντίστοιχο άξονα σε μια άλλη ομάδα. Πικέ, Μασεράνο, πεντάρι, τεσάρι, Μέση, δεκαροέφταρο, ναι και... Και Πικέ. Τρεις μου είπες. Ναι, τον άξονα σου λέω. Ναι. Ο Μασεράνο κανονικά εξάρι είναι, δεν είναι center back, απλά τώρα κατά ανάγκη παίζει. Εντάξει, σήμερα έπαιζε στόπερ δίπλα στον Πικέ. Ναι, ναι, ναι. Και τον έκανε αλλαγή κουφάλα στο 88 γιατί είχε κάρτα. Απίστευτο. Και για την κάρτα, αλλά και για το χειροκρότημα. Τον έκανε στο 88 το center back, πέρασε τον Μπούσκετς, αν δεν κάνω λάθος, στόπερ, έτσι. Και έβαλε τον. Πώς τον Μπέρτα, Μπεάρτα, πώς τον λένε. Ναι. Είναι και για το χειροκρότημα, είναι και ψυχολογικό. Μέρα για την κάρτα ήταν, εγώ νομίζω. Εντάξει, ναι, και τα δύο μαζί. Τώρα, όσον αφορά τον Άρη που λες, που λέγατε ότι ο Μετρόπολης είναι αμερόληπτο και τέτοια, εγώ βγαίνω και σου λέω κάτι για τον Πανσεραϊκό. Εσύ δεν θες να δώσεις βάση. Θα με θυμηθείς όμως στο τέλος. Τι να σε θυμηθώ, Ρεταγάρη. Τι να σε θυμηθώ, Βρεταγάρη, που θα πας εκεί πέρα στο Αγιονέρ και θα κλαις.
Θα παρακαλώ να τα πούμε. Τη χρονιά στη Μαρμίτα, Ξάνθη τελικό κυπέλου. Μετά βγήκα και σου είπα φοβάμαι τη Δράμα. Ναι. Και τώρα σου λέω αυτό για την εκαθάριση. Ναι. Δεν θα με ακούσει. Δεν με ακούσει. Καλά, καλά. Εσύ βλέπει τώρα. Δηλαδή, αν έχει πρόβλημα ο Πασεραϊκός για εκαθάριση, εσύ δεν έχει. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα. Εντάξει. Καλά. Θέλετε να πάμε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Να πάμε. Ωραία. Επαγγελματικά εγκόμενες. Και τα δύο. Επαγγελματικά, Γιώργο. Ναι. Έλα να ανοίξουμε λογιστικό γραφείο εδώ πέρα. Μόνο αυτό σου λέω. Mm-hmm. Να σου πω το εξή απλό, ρε φίλε. Ένας δήμος κατά μέσο όρο 150.000 κάτοικους. Ναι. Με ένα χιλιάρικο πελατολόγιο δεν είσαι ευχαρισμένος όσον αφορά μόνο φορολόγιο και δηλώσεις χωρίς επιχειρήσεις. Φυσικά. Ναι, βάλε μετά και τις επιχειρήσεις, βάλε τα νούμερα κάτω και δέστε. Καλά, ναι, δεν συγκρίνεται. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Είναι απλά θέμα μεγεθών, κατάλαβες. Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Στις γκόμενες τώρα πάμε. Πάμε γκόμενες. Επαναλάβουμε την ίδια κουβέντα. Λοιπόν, θα σου πω την άποψή μου. Έφαγες όταν κατέβηκες. Όχι, δεν έφαγα. Α, λοιπόν, θα σου πω όμως γιατί στο παρελθόν τέλος πάντων. Εγώ βλέπω μια πρώην μου η οποία είναι στην Αθήνα, η οποία παλιά ήταν στη Θεσσαλονίκη και μετακόμισε στην Αθήνα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι πόσο έχει αλλάξει η νοοτροπία της. Είναι πολύ πιο ακομπλεξάριστες οι Αθηναίες, και κυρίως αυτό που καταφέρνουν είναι ότι δεν κοιτάς, το πρώτο πράγμα δηλαδή καταφέρνουν να σου αποσπάσουν την προσοχή από την εξωτερική τους εμφάνιση. Διότι είναι σίγουρα χρόνια πίσω σε ομορφιά από τις Θεσσαλονικές. Οι Θεσσαλονικές δεν συγκρίνονται. Αλλά με την κουλτούρα τους και με το στυλ τους και με το ότι θα σε φλερτάρουν και θα σε προσέξουν και θα γελάσουν και με την μακακία που θα τους πεις, καταφέρνουν και γίνονται πάρα πολύ συμπαθητικές οι Αθηναίες. Είναι πιο συμπαθητικές. Βέβαια, εννοείται. Οι δικές μας νομίζουν ότι είναι στο Beverly Hills. Μήπως έρνουν οι δικές μας έναν ανατολίτικο δεξιοχριστιανισμό. Τώρα τι ήταν έχουν αυτό ένα επαγγελματισμό στο θέμα της αλλού. Δεν κατάλαβες τι είπα. Σέρουν ένα ανατολίτικο δεξιοχριστιανισμό. Ναι, κατά τι είναι ο ανατολίτης, τι είναι αυτός. Αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι το πάνε επαγγελματικά το πράγμα και γαμπρίζουν. Αυτό που λέμε πάντα. Ναι, σωστό. Απλά το θέμα ποιο είναι. Η Αθηναία είναι το κόρτομπα που έχει και ο Ραπτόπουλος. Αλλά πατάω συμπλέκτη, μπαίνει γλυκά η ταχύτητα, το κάνεις ό,τι θέλεις, μπαίνει στροφή όπως θέλεις. Είναι τέτοιο στυλ. Η Θεσσαλονικιά. Άσε, Αργιανέ. Το κόρτομπα, άμα το οδηγήσεις, τρακτέρα, άμα οδηγήσεις, έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση στις πρώτες 4.000 στροφές. Μέχρι τις 4.000 στροφές νομίζω ότι οδηγείς τρακτέρ. Από εκεί και πέρα νιώθεις ότι έχεις αυτοκίνητο. Ναι. Δεν σου εύχομαι να οδηγήσεις το κόρτομπα το δικό μου. Ναι. Σε αναγκάζει στην πόλη να γίνεις ο πιο αργός οδηγός. Εγώ πάντως αυτό που έχω να πω και στους φίλους ακροατές και σε εσάς είναι το εξής, ότι στην Αθήνα είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος, είναι πιο κομπλεξάριστες. Μπορείς να πειραματιστείς πολύ πιο εύκολα από ό,τι επάνω. Και ότι δεν χρειάζεται ότι Sony και ντε για να κάνουμε πράγματα πρέπει να έχουμε σχέση για να σε ταΐζω. Το έχουν οι φιλοσοφείς αλλιώς. Έκλεισες καθήκη. Θα εισπράξεις πολλά, όχι ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Ναι. 578. Ναι. Καλημέρα, λέει παλικάρια, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ραπ, λέει εγώ εδώ στα Γιάννενα, να ήξερες πόσο ίντερνετ πληρώνω. Ρε φίλε, το ίντερνετ τα τελευταία χρόνια είναι τζάμπα. Για να σας ακούω. Τι εννοείς πληρώνεις δηλαδή. Ναι, για στείλ το. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Αν είναι πάτε στο πάγιο που είναι, ναι, μέσα στο, ναι, είναι μέσα στο πάγιο σου, που πληρώνουμε όλοι φαντάζομαι. Όπως λέει, αν πάτε στην Αργεντινή και κάνετε αυτόν τον κάλο, θα σας πάρουμε τις ντομάτες. Θα φάτε γλωσσιές. Ο ένας είναι πολύ καλό θέση, ο Ντιέγκο λατρεύεται σαν Θεός. Άλλο τι λατρεύεται, και ο Γκαρσία λατρεύεται σαν Θεός. Αλλά από μπάλα τίποτα εδώ πέρα δηλαδή. Και εδώ θα τρώγαμε. Όχι, έκανε και μια μισή καλή χρονιά έκανε ο Γκαρσία. Και διαμαρτύρεται ο φίλος μου Αντώνης ο ακτινολόγος. Ναι. Τι θα γίνει, ρε γιατρέ, πάλι μέσα σε χώσα να πούμε στο Ιπποκράτιο. Ραπ, αυτός ο Γκούμας δεν μπορεί να πει λέξη, λέει, που έχει πάνω από 4 συλλαβές. Και σχολίαζε το Μέση. Άρε, αθάνατη ΕΡΤ με την υψηλή σου ανάλυση. Ήδη και ήδη. Καλά, εδώ έκανε ανάλυση ο Μίχος. Πες το ταγάρι που έστειλε το μήνυμα να μάθει να διαβάζει και μετά να λέει αν έπαιξε ο Πασαρέλα με Μαραντόνα μαζί. Μάλιστα. Άλλο μήνυμα. Ο Πασαρέλα δεν έπαιζε το 86. Ο Μαραντόνα έπαιζε μόνος του. Από εκείνη την 11η Ευρώπη έπαιζαν μόνο ο Μπουρουσάγκα. Στη Νάτι, ο Βαλντάνο, στη Ρεάλ. Όλοι οι υπόλοιποι έπαιζαν. Το είπα και εγώ, αυτό γιατί λέει ο Δημήτρης, ναι, ο Δραγόγιας. Μάνος. Απλά οι δικές μας γίνανε. Ω, πολυτελείας, λέει ο Μάνος. Χαέρε, Μάνο. Ντροπή σου. Ετσετερά. Λοιπόν, αν είπατε σάμινες, πολλά μηνύματα. Από μηνύματα. Αφήστε τις λαλακίες και μιλήστε για κάτι ουσιώδες.
Αφού το Δαφνο Στεφανωμένο Σύγχαμα είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, αμα, οι τίτλοι θα επιστραφούν. Λέει ο Μπεστ. Επόμενη γραμμή. Άμα αποδειχθεί κάτι. Να αποδειχθεί. Όχι, φίλο Μίστερ Πρόπ είναι πιο γυμνασμένος από μένα. Επόμενη γραμμή, ναι. Εγώ γέρασα. Αυτός είναι 30. 35. Ο Βούκιτς είναι ίδιος ο Βούκιτς είναι ο Μίστερ Πρόπ. Θα ήθελε να είναι. Ο Βούκιτς ο Μίστερ Πρόπ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε Στουτγκάρδη. Καλημέρα. Λοιπόν, φίλε, ξεχάσατε κάτι να αναφέρετε ότι η ασφάλεια στην αλυσίδα που λέγεται Μπαρσελόνα, ειδικά στο σημερινό παιχνίδι, ήταν ο Ιβαν Ράκιτιτς, ο Κροάτης. Ο Ρακιτζής, ναι. Ο εσωτερικός έκανε χαφ. Πολλή δουλειά. Ναι. Έκανε πάρα πολλή δουλειά ο Μάγκας. 83 λεπτά. Φοβερός. Έκανε ναι. πάρα πολλή δουλειά. Μεγάλη δουλειά έκανε και ο Φουκαράς ο Λαμ, αλλά δεν φάνηκε σήμερα. Ο Λαμ. Δεν φάνηκε, εντάξει. Ο Λαμ έκανε, Μάγκες. Δηλαδή σήμερα, εάν κάποιος πάει να διασώσει την Μπάγκεν στην τετράδα της, στα χαφ, ο Λαμ πρέπει να παίρνει το μεγαλύτερο βαθμό, έτσι, Γιώργο. Ναι, ναι. Κι όμως Κωστή, να σας πω κάτι, φίλοι. Άπαξ έπαιζε η Μπάγκεν σήμερα κομπλέ. Κανεί για Ιταλία, ναι, Τζερόμ. Θα την γονάτιζε. Ναι. Θα την γονάτιζε άνετα την Μπαρσελόνα. Γιατί η Μπαρσελόνα χάρη στην τρέλα, αυτό φοβότανε φυσικά, αυτό το έλεγε εδώ και τρεις μέρες, το έλεγε ο Γκουαρδιόλα. Ότι αυτό που φοβάμαι είναι η μέρα του Μέση. Αν βρεθεί στη μέρα του, δεν σταματιέται. Πέτυχε να πούμε και το πείμα, έγινε να πούμε, έδεσε το γλυκό. Ναι, τώρα να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Ο ίδιος ο Γκουαρδιόλα όμως, με την αφέλεια στην τετράδα της στην άμυνα, την έπαιξε πολύ ψηλά και πήρε κατοχή μέσα, να πούμε, στην Μπαρσελόνα. Πήρε κατοχή η Μπάγκερ. Αυτό το ξέραμε και όλοι το ξέρουν αυτό. Και ανέβηκε ο Ραφίνια, ανέβηκε ο Μπόατεκ που είναι αργός χαμηλά, ανέβηκε ο Μπεράσκα, ο Σέντερμπακ και ο Μπερνάντ. Ο Αλόνσο για μένα δεν υπάρχει, πολύ μικρός παίκτης για αυτό το επίπεδο. Σφάιτσβάιγκερ στο μεγάλο χώρο είναι αργός. Και αν δεν ήταν και ο Νόιερ, θα φτάναμε στο 5-0. Δεν μπορείς να παίξεις κατοχή, ρε Γκουαρδιόλα, 90 λεπτά την Μπαρσελόνα στην έδρα της, στο σπίτι της. Δεν γίνεται. Είσαι αλαζόνας. Είσαι αλαζόν. Έτσι. Λοιπόν, και για να κόψω και την αντιμαχία με τον σοφέρ του... Αντιμαχία. Ναι, ναι. Ναι, τη λογομαχία τέλος πάντων. Μάλιστα. Να με συμπαθάτε. Λοιπόν, στη Γερμανία βραδιάτικα δεν πίνουμε φραπέ, φίλε. Φραπέ μπορεί να πίνεις εσύ με τον Κυρσάβα εκεί πέρα και να αναπολύτει, να πούμε. Με τον Κυρσάβα. Τα 42 πρωταθλήματα που πήρατε. Εντάξει, εμείς έχουμε μια ιδέα, έχουμε μια ομάδα, την αγαπάμε. Ο εμπαιγμός και η ειρωνία δεν οδήγησε καλό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πολιτισμός. Ονοείτο. Καλημέρα της Στουτγκάρδης, φίλοι. Ο Θεός να μας έχει καλά. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κάτι, Κωστή. Ο Γκουαρδιόλα, έτσι εριστικά που έπαιξε, ναι, ποιο μάτς σου θύμισε και ποιο προπονητή? Ποιο μάτς? Τον Άγγελο. Μπράβο. Άγγελος Ανστασιάδης, το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Μπράβο, ρε μεγάλε. Ραπτόπουλε, μιας και είσαι ψημένος, λέει, είμαι 31 και έχω έρθει σε Τέλμα. Βαριέμαι τη δουλειά μου. Λογιστής. Γουστάρω μαγειρική, να τα παρατήσω και να το κυνηγήσω ή λακαμίζομαι. Θα σου δώσω μια συμβουλή. Τι λέει, τι γράφει, τι λέει το παιδί? Να τα παρατήσω από με τη λογιστική και να γίνω μάγειρας. Να ασχοληθώ με τη μαγειρική. Άμα το γουστάρεις, γιατί όχι. Φίλε, άκου να δεις. Εάν είσαι 31 χρονών και έχεις μωρό και γυναίκα, μην το κάνεις. Ή κάντο ερασιτεχνικά. Εάν είσαι κόπρος, μόνος, με γκόμενες και δεν έχεις ανοίγματα. Εννοείται αυτό, λοιπά, καλά, ναι, εννοείται. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Δεν ξέρω δηλαδή στα 31 σου, αν έχεις μπει σε περιπέτεια να έχεις φορτωθεί οικογενειακά προβλήματα, οπότε το ρίσκο πρέπει να το ζυγίσεις. Πρέπει να το ζυγίσεις, να μην τη δεις, να πούμε, σαν τον Γκουαρδιόλα. Εάν είσαι 31 χρονών, δεν χρωστάς πουθενά, έχεις το αμαξάκι σου, ζεις με τη μάνα ή τον πατέρα σε ένα ψηλό ενίκιο και βαριέσαι που ζεις, ξεκίνα το. Ναι. Ξεκίνα το! Ναι, να μην μπεις δηλαδή σε οικονομικές περιπέτειες αν έχεις και άλλους στην καμπούρα σου. Ναι. Άλλους εννοώ άλλους, μόνο παιδί, όχι γυναίκα. Η γυναίκα, και αν έχεις ταλέντο, φινάλε, ναι, φινάλε, μπορεί να φέρει εισόδημα. Το παιδί δεν μπορεί. Ναι. Δεν κάνουν τέτοια παιχνίδια δηλαδή όταν έχουν ένα παιδί. Ύστερα δεν είμαστε σε μια εποχή που μπορείς να πεις. Ακριβώς, είναι και άσχημη, ναι. Γουστάρω αυτό. Δυστυχώς. Και να το κάνω και τα λοιπά. Δυστυχώς. Μην κοιτάς που εμείς ήμασταν κολόφαρδοι και κάναμε κάποια έτσι στιγμή το χόμπι μας. Ναι. Το κάναμε επάγγελμα. Ήμασταν τυχεροί. Εγώ ήμουν τυχερός. Τυχερός δηλαδή, δούλεψα πολύ, αλλά θέλω να σου πω ότι πάνω στην προ-κρίση εποχής τόλμησα και έκανα ένα βήμα και το χόμπι μου που αγαπούσα πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό κτλ, το έκανα επάγγελμα.
Έξω. Μη φυσάς ρε Σαρινόκερος, καλημέρα. Έλα ρε Κώστα, περιμένω για πολύ, δεν πειράζει όμως. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Δεν πειράζει, δεν θέλω συγγνώμη τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους την αγάπη μου, στο Γιάννη, σε όλους τα παιδιά, σε όλους. Ρε Νικόλα, Νικόλα εσύ είσαι. Νικόλας Πειρατής, λοιπόν. Σε έλα ρε Θήριο ανήμερο. Να λίγο βαρύσεις στα τηλέφωνα να πούμε. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, θέλω να πω κάτι έτσι, γιατί είμαι λίγο κάπως, λίγο έχω συνέρθει. Τι έχω συνέρθει, τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, για τα χρέη, φιλαράκι μου Κώστα, να πούμε τα χρέη. Ναι. Μακάρι να πληρωθούν, έτσι. Ναι, ναι, ξέρω ναι. Γιατί. Όμως, κοίταξε, τα χρέη είναι καλά για το σύλλογο ΠΑΟΚ, τη διοίκηση, τον οργανισμό ΠΑΟΚ, έτσι. Λοιπόν, για το λαό του ΠΑΟΚ είναι, ας πούμε, μορφήνει στο νεκρό. Απλώς γλιτώνει στους πόνους. Ένας λόγος που δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο είναι ότι με αυτές τις ομάδες που λείπουνε, ο κόσμος ήθελε τίτλους που μπορούσε να τους πάρει και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Και δυστυχώς βλέπει ότι δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Και το θέμα είναι για μένα, και το ξέρει και όλος ο λαός του ΠΑΟΚ, είναι ο χειρότερος ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Ναι. Απλώς τα χρέη που θα πληρωθούν θα είναι, ας πούμε, η μορφήνη στον πόνο του πεθαμένου. Κατάλαβες. Δηλαδή ο λαός εγώ δεν θα είναι, δεν θα είναι η εγχείρηση που θα βγάλει το κακό σπυρί. Και δεν θα έχει μετάσταση πλέον και θα βγεις στην κοινωνία δυνατός σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άκουσε με παλικάρι μου. Κοίταξε, όταν πληρωθούν το χρέη με το καλό, μακάρι να πληρωθούν. Έτσι, εγώ φωνάζω γενικά από την αρχή. Μορφύνει τα χρέη. Ναι, άκουσε ναι. Με λίγο. Όταν πληρωθούν, εντάξει, είναι καλό, ας πούμε, για τον οργανισμό ΠΑΟΚ, έτσι, για τους sponsors που τυχόν θα έρθουν και θα βοηθήσουν την ομάδα. Αλλά το πρόβλημα, φίλε μου, δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι. Είναι πιο βαθύ, πιο μαύρο, πιο σκοτεινό. Το θέμα είναι ότι εδώ και τόσα χρόνια το ΠΑΟΚ τον πάνε πιο πίσω. Αυτή είναι η διαφορά. Ο λαός του ΠΑΟΚ το βλέπει αυτό. Δεν βλέπει προσπάθεια, βλέπει βήματα πίσω. Αυτό το πρωτάθλημα και αυτό το κυπερό, φίλε μου, μπορούσε να το έχει πάρει. Με μια σωστή οργάνωση, με τι λάθη μεταγραφές, αυτό είναι που κάνει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και δεν πάει στο γήπεδο. Δεν πιστεύει σε τίποτα, σε κανέναν. Στις προηγούμενες αναφορές σου είπες. Ότι ο Ζαγοράκης ήταν, ας πούμε, ο κόσμος έκανε το λαό του ΠΑΟΚ, κοίταξε να πούμε πώς το έλεγες, προσωπολάτρες και τέτοια. Ε, βέβαια. Λοιπόν, άκου την αλήθεια τώρα, δεν είναι στα πράγματα. Λοιπόν, όταν στα τόσα χρόνια, έτσι, εσύ προσπαθείς να πάρεις ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, έτσι, και έρχονται οι διάφοροι, ας πούμε, πρόεδροι, οι διάφοροι πρόεδροι και αφήνουν αυτές τις ζημιές, έτσι, και ξαφνικά εμφανίζεται το νούμερο 7, ένας παίκτης παλιός του ΠΑΟΚ, έτσι, από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, και γίνεται ξαφνικά, ας πούμε, αφήνει την μπάλα, ας πούμε, εσύ σαν λαός του ΠΑΟΚ πιστεύεις ότι και αυτός δεν θα είναι σαν τους υπόλοιπους. Γι' αυτό φιλαράκι μου γίναν τόσα διαρκές. Πιστέψανε στον Ιησού Χριστό Ζαγοράκι. Αργότερα γίνανε εκείνα τα λάθη. Γι' αυτό έκανε ο ΠΑΟΚ τόσα διαρκές. Και βγήκε Βαραβάς. Τώρα, τώρα πια δεν πιστεύει σε κανέναν. Το μόνο που πιστεύει είναι να πληρώνει. Δηλαδή τώρα μου λες ότι είσαι μια γκόμενα, σου πούλησε φούμαρα ένας γκόμενας και σου πούλησε παραμύθι. Ακριβώς. Και δεν μπορείς να ξαναερωτευτείς ξανά. Ναι, ακριβώς αυτό το Νικόλα πράγμα. Μου, δεν πιστεύει ο λαός σε κανέναν. Τι είπε ο άνθρωπος. Τι συγκρίνεται ρε τα γάρια το Θεό Ντιέγκο με τον Αλβανό που έχει τους καλύτερους συμπαίκτες στην Μπάρτσα όλων των εποχών. Ο άλλος που πήγε πήρε τα πάντα μόνος του, ο άλλος μόνος ο γαμπρός λέει και στην εθνική ανύπαρκτος. Πω. 567, τρελαίνεσαι. Λοιπόν, ο 578 αυτός από τα Γιάννα, εντάξει. Επειδή φίλε μου η ανταπόκριση του σταθμού στα Γιάννα δεν είναι okay. Είμαστε όλη μέρα με το κινητό. Οκ, okay, εντάξει. Ναι, έτσι και έτσι το λες, έχεις δίκιο, εντάξει. Τεχνικά μπορεί να είναι. Μου έκανε εντύπωση που τα άκουσα. Οκ, ωραίος. Τεχνικά μπορεί να είναι εισάξια, αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις το Μέση των παιχταράδων συμπαικτών με τον Μαραντόνα που ανέβαζε στην κορυφή μια μεσαία ομάδα της Ιταλίας. Είχε άλλη ψυχή και καρδιά και εκπροσώπευε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι ο Μέση ως προσωπικότητα. Όσο για το ψευτοδήλημα Ρονάλντο ή Μέση, όπως είπε και ο Ιμπραήμοβιτς, ο πρώτος είναι δημιούργημα του γυμναστηρίου και της δουλειάς και ο δεύτερος είναι δημιούργημα του Θεού. Ωραίος. Μπράβο, ρε. Έτσι. Ιμπραήμοβιτς. Έτσι. Λοιπόν, ο άλλος μας στέλνει μήνυμα και λέει: Πασαρέλα έπαιζε Ίντερ το 86. Πες και του Δραγόγια που το παίζουν όλοι φίρμες, λέει δημοσιογράφοι, και ο Μαραντόνα Νάπολη. Ο Δραγόγιας εν τω μεταξύ είναι τόσο συνετό παιδί, τόσο χαμηλών τόνων. Ρε, εσείς καθίστε καλά, ρε. Ο Δραγόγιας είναι καταργήν. Εφημεριδάς. Είναι παλιά σκοπής δημοσιογράφος. Καθιστέ φρόνημα. Γιάννη, θα πάρουμε όλους τους έξι που είναι στη γραμμή και είναι πολλοί. Θα τους ακούσουμε όλους έναν έναν. Τι έχουν να μας πούν και μετά θα πάρουμε το αμάξι και θα πάμε πού. Εγώ στα κρεβάτια. Εγώ στα κρεβάτια. Είχε προπόνηση σήμερα. Προπόνηση. Όχι, όχι, τώρα αυτές τις μέρες τρέχω πάρα πολύ με τα μελίσια. Μελίσια. Ναι. Μάλιστα. Και δεν προλάβαινε. Λοιπόν. Επόμενος κύριος. Έκτος από το τέλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το. Ο Μαραντόνα δεν είχε τον Αρντίλος. Πρέπει να ήταν πολύ μικρός. Όχι. Μαζί παίξανε. Προλάβανε. Προλάβανε και παίξανε μαζί με τη η μεγαλύτερη χαφάρα που ήταν ο Αρντίλος. Τον είχε ο Μαραντόνα. Προλάβανε, δεν θυμάμαι. Παίξανε.
Πρέπει να παίξανε. Εγώ νομίζω ότι πάλι δεν ήταν μαζί. Δεν ήταν στα φόρτε του Μαραντόνα όταν ήταν ο Αρντίλης. Πρέπει να ήταν μικρός, δεν πρέπει να παίξανε. Έχει δίκιο Φουντούκη. Ότι παίξαν, παίξανε, αλλά δεν ήταν ο Μαραντόνα που ήταν στα φόρτε του. Δηλαδή αυτό εννοώ εγώ. Παίξανε, ρε παιδιά. Το 82 έπαιξαν μαζί με ενημερώνει ο Δημήτρης. Ο Δραγόγιας, ναι, παίξανε, ναι. Μεγαλύτερη χαφάρα. Το 61 είναι ο Μαραντόνα. Στα 21 ο Μαραντόνα. Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή του Μαραντόνα. Μεγαλύτερη χαφάρα, ναι, 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 τον Αρντίλης είχε και την εποχή. Δεν νομίζω. Σωστό. Σκαρτάδος. Έτσι. Σκαρτάδος. Ρε. Τι δουλειά έχει ο Σκαρτάδος με αυτόν. Καταρχήν ο Σκαρτάδος ήταν όμορφος και αυτός ήταν μηταράς. Με το τετραμήν ήταν αυτός ο Αρντίλης. Σαν τον Κάτσεφ ήταν τα μούτρα. Σαν τον Κάτσεφ. Μάλιστα. Αλλά παίξανε μαζί πάντως. Είχε και το Κέμπες μπροστά. Μάριο Κέμπες. Ήταν δηλαδή μικρός ο Μαραντόνα όμως με Κέμπες και Αρντίλης. Ναι, αλλά τα καλύτερα του χρόνια ήταν πιο μικρός. Το μικρός δεν ήτανε. Μετά δεν μπορείτε, ρε παιδιά, να λέτε αυτό ότι δεν έχει σημασία τι έκανε και τι έπαιρνε και τι δεν έπαιρνε. Πώς δεν είναι. Τότε γιατί, ας πούμε, τώρα βγάλω τον κάθε αθλητή, το κάθε άθλημα. Γιατί το λένε έτσι, ας πούμε, ότι παίρνει δυνάμεις και το ένα και το άλλο και δεν λέτε και εκείνο ότι έπαιρνε δυνάμεις το ένα και το άλλο. Ναι. Ορίστε, προχθές πιάσανε κάτι του Παναθηναϊκού. Μπασκεμπολίστα. Α, και τον Κίστ λες. Ναι. Με την Ινδική Κανάβη. Ο Αρντίλης, ναι, έπαιξε το 78, λέω, Καταργογιάς. Και το 82, μην μπερδεύεστε. 78 και 82. Ναι. Δεν έπαιξε. Έπαιξε. Ήταν μπράβο. Αυτό λέω κι εγώ. Έλα, ρε. Έλα, γλυκό αγόρι. Βρε γλυκό αγόρι. Ο άλλος ο μαύρος, ο Πελέ, 17 χρονών, πέρασε την μπάλα από πάνω από 3 παίκτες στη Σουηδία σε τελικό πρώτο του παιχνίδι. Βεβαίως. Οι άμυνες, είδες πως και δεν τότε το έκανε μια φορά, τους έβγαλε 2 γκολ. Σωστό. Οι άμυνες, οι τετράδες, τα χαφ, οι άμυνες, άμα έβρισκε το πόδι του, τα το σήκωνε, σε κόβε την καροτίδα. Οι άμυνες. Μπορεί να μην ήταν έτσι, αλλά μας έπιανε η κλωτσιά. Τον έπιασε τον Μπελέ η κλωτσιά. 66. Ναι, δεν είχε κάρτες. Ναι. Ναι, γιατί το να πάει ένας παίκτης σαν τον Εουσέμπιο και να χτυπήσει χαστούκι το συμπαίκτη του για το τάκλιν που τον έκανε στην Αγγλία, πάρε και δες τι κλωτσιά έχει φάει. Άσχετα αν δεν έπαιξε στην Ευρώπη, γιατί πήγε να τον πάρει η Ρεάλ, είπα και άλλη φορά, και έγινε πραξικόπημα. Κοντεύει να γίνει πραξικόπημα. Σε ηλικία, ξέρεις τι ηλικία, 22 χρονών τώρα ο Πελέ. Ο Πελέ γεννημένος το 40. 40 ναι, ή πιο μπροστά. Το 40 είναι γεννημένος. Πέρσι φέτος τα τατίναζε τα πέταλα, τη γλίτωσε ευτυχώς. Αυτοί οι παίκτες έχουν φάει πολύ ξύλο. Ναι, ναι, δηλαδή απ' τη μια έχεις δίκιο. Αλλά και απ' την άλλη, τα τουμπλαρίσματα που γίνονται τώρα, τα ειδικά μαρκαρίσματα, τα μαντουμάν και αυτά. Κωστάκη, σε είπα κάτι. Ναι. Στο παγκόσμιο του 70 υπήρχαν 5 δεκάρια στη Βραζιλία. Και ξεχώρισε σαν τη μίγαμε στον γάλα. 23 Οκτωβρίου του 40 με ενημερώνει ο Γιάννης Κυλιτίδης. Γεννήθηκε ο Πελέ. Το να σηκωθείς τώρα στα center back της Ιταλίας ένα κεφάλι πιο ψηλά και να καρφώσεις την μπάλα. Ναι, ήταν πολύ γυμνασμένος. Χιαλκτικότητα, ελαστικότητα. Δηλαδή με το δεξί του, με το αριστερό του, με το ψαλίδι του, με την κεφαλιά του να παίζει την μπάλα. Εντάξει, και ο Μαραντόνα ήταν παικταράς. Δεν μπορεί να την άλλο σουλούπι ήταν ο ένας, άλλο σουλούπι ο άλλος. Πάντως ο Μαραντόνα κεφάλι δεν είχε, ο Μέση κεφάλι δεν έχει. Α, μπράβο. Εντάξει. Ο άλλος έχει και το κεφάλι. Και να κρατακρίνουμε τον άλλο που το λένε Κλαψιάρη και Κλαψιάρη. Ποιος? Αυτός ο Κλαψιάρης. Ο Ρονάλντο. Μέχρι τα 37 του θα παίζει έτσι όπως είναι σήμερα, να το ξέρεις. Ο Ρονάλντο. Ναι. Αφού έχει σώμα, ρε, έχει μυς. Είναι μεγάλος αθλητής. Μεγάλος αθλητής. Δηλαδή άμα το δεις, άμα το πας και το δεις από κοντά, όσο εντάξει, τον Θεός είναι, είναι, πάθει, ρε, πλάκα. Το σώμα του δεν υπάρχει, αλλά σου πω και τ' άλλο. Στον κλειστό το χώρο σαν το Μέση δεν υπάρχει. Ρε, δεν υπάρχει. Όπως ο Μέση δεν έχει το σούτ του Ρονάλντο, έτσι. Κοίταξε να δεις τώρα. Ναι. Άμα το πετάξεις την μπάλα μπροστά, σε έχει τσαλακώσει. Δηλαδή αυτός και ο Μπενζεμά τους πέταξε στην μπάλα, τελειώσανε. Θα σου πω κάτι. Ο Ρονάλντο στον ανοιχτό το χώρο είναι φανταστικός. Αυτό είναι. Στον κλειστό το χώρο όμως, ένας εις τον κόσμο. Τώρα ο Ιταλός σας αφήσει να παίξει ανοιχτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή αυτό τους το έκανε ο Μουρίνιο με την Ίντερ, την Μπαρτσελόνα. Και ένα τελευταίο μήνυμα και τελειώνουμε. Αφήστε τις λακα... Ναι.
Μέση δεν ξαναβγαίνει. Φαντάζεστε με κοκαίνη από Μέση τι θα βλέπαμε. Καταράκτη θα βγάζαμε. Τι λες ρε παιδί. Μήπως δεν παίρνουν ενισχυτικά όλοι αυτοί τώρα. Άλλο κοκαίνη και άλλο αυτό. Φαντάζεσαι εμένα να παίρνω κοκαίνη για να ρουφούσα. Την κοκαίνη την έκανε. Πορτοκαλάδα στο μικρόφωνο θα γινόταν. Πώς το λέγανε. Φαντάζεσαι αυτή για λεμονάδα. Να παίρναμε να ρουφούσα με τίποτα εδώ ιστορίες. Άστα ρε να πάνε. Άστα. Τα λέμε για χαρά. Άστα να πας στο διάλο. Έτσι δεν είναι ρε. Πορτοκαλάδα. Τι πίνεις ρε μου λένε. Λέω πορτοκαλάδα χυμό. Άλλο φρούτο. Άλλο. Κωστή. Ο Μαραντόνα λέει τα καλύτερα γράσεις. Ο Μίζερος. Στην Νάπολη. Ναι. Άλλο μήνυμα. Στην Μπαρτσελώνα καλώς ήταν μόνο. Δραγόγιας. Ο Πελέ είχε πάντα παικταράδες δίπλα του. Βαβά Γκαρίντσα το 58. Ο Ριβελίνο το Στάο Ζαρζίνο το 70. Η Αργεντινή το 78 ήταν ο Μαδάρα Μάριο Κέπε Αρντίλε Πασαρέλα. Το 86 έπαιζε σχεδόν μόνο στο Μαραντόνα. Και έχει δίκιο εδώ ο Δημήτρης. Βέβαια, ρε, έχει δίκιο εδώ ο Δημήτρης. Γιατί συγκρίνει Μουντιάλ τετράδας χρόνων. 78, 82, 86. Είναι ένας φίλος στη γραμμή. Έλα φίλε. Έλα Κωστή. Έλα φίλε. Έλα Κωστή. Ο Μαραντόνα πληροφοριακά στο Μουντιάλ το 82 ήταν πολύ πιτσιρίκος. Θα έπαιξε σε όλα τα μάτς. Το 82. Ναι, σε όλα τα παιχνίδια και στα 6 δηλαδή. Τα τρία του Μπρουζάκη. Ναι, τον έχουμε παραστάσει. Ναι, ήταν πάντα εντεκάδα, δεν μπήκε ποτέ αλλαγή. Για σου λέω το Ζελελίδη. Ναι, ήταν με Κέμπες στα μεγαλόμενα. Με Κέμπες με Αρτίνα. Ο Κέμπες το 78 το πήρε έτσι. Το 82 ναι, έπαιζε. Το 82 μιλάμε, το Μουντιάλ της Ισπανίας που το πήρε η Ιταλία. Η ναι, ο Κέμπες το 82 έπαιζε. Έπαιζε και ο Κέμπες, αλλά ήταν στα γεράματα, στα τελειώματα. Έπαιζε και στα τελειώματα ο άλλος που είπατε, ο Αρντίλες. Ναι. Και ο Πασαρέλα, αυτά ήταν τα μεγάλα ονόματα, και ο Μαραντόνα Πιτσιρίκος. Ναι. Έβαλε και δύο γκολ με την Ουγγαρία στο 4-1. Μάλιστα. Δεν προχώρησε, γι' αυτό το θυμόμαστε. Δύο γκολ έβαλε ο Μαραντόνα στο 4-1. Μετά χάσανε την βαθμολογία από το Βέλγιο. Προχώρησε το Βέλγιο. Και το τελικό τον πήρε η Ιταλία. Η Ιταλία που ήταν ένας και ένας, όλοι οι Γιουβέντους κτλ. Αλλά το 85-86 που πήρε το πρωτάθλημα με την Νάπολη έπαιζε με τον κανέναν. Έτσι. Με Καρέκα Λεμπάο μόνο. Μάλιστα. Με μεγάλη Μίλαν τότε και Γιουβέντους και Ρώμα. Τότε, ναι. Ναι. Η Νάπολη ήταν σε υλικό λιγότερο από ό,τι έχει σήμερα. Από ό,τι έχει σήμερα η Νάπολη που μιλάμε ήταν μόνο το Μαραντόνα. Οπότε την ανέβασε μόνος του. Σωστός. Ναι, έγινε. Την ανέβασε μόνος του. Κάτσε να σου πω λίγο κάτι άλλο. Για έλα μ' ακούς. Ναι, ναι. Για τον Πασεραϊκό που είπες και το Εγάλεο, πέσαν τότε το 77-78, να ξέρεις. Το 78-79 δεν πέσαν. Ναι, πέσαν και οι δύο. Ανέβηκε η Δόξα και η Κόρινθος την επόμενη χρονιά, αλλά ξανανέβηκε αμέσως ο Πασεραϊκός την επόμενη. Θα σου πω μια ιστορία. Το 78-79 ναι. Ο Πασεραϊκός βγήκε τελευταίος. Τελευταίος. Το Εγάλεο προτελευταίο. Τελευταίος. Δεν έπεσε. Α, έπεσε. Έπεσε γιατί το 79-80 τον κερδίσαμε 2-1 στην επανομή. Ναι, σωστό. Ναι, έπεσε. Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Απλά ξανανέβηκε με Αρχοντίδη. 2-1 τους κερδίσαμε έπεσε μια χρονιά και ξανανέβηκε το 80. Τους κερδίσαμε εδώ με την επανομή 2-1 μια ματσάρα. Θυμάμαι πρώτο ημίχρονο ματσάρα 79-80. Έχεις δίκιο. Κωστή. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Κωστή, ναι. Άλλο να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Κωστή, οι ποδοσφαιριστές μέχρι τουλάχιστον το 82, τουλάχιστον έως και 85, ήταν πολύ πιο μεγάλοι ποδοσφαιριστές για μένα. Σε όλα τα κράτη και σε όλα τα επίπεδα και στην Ελλάδα ακόμα από τα τελευταία 30 χρόνια. Άλλο εάν άλλαξε το ποδόσφαιρο, οι αυτοματισμοί, η ταχύτητα κτλ. Και πιο σύγχρονο κτλ. Είχε πολύ μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές. Η Ελλάδα δεν έχει βγάλει τα τελευταία 30 χρόνια πολύ μεγάλους παίκτες. Ναι, η Ελλάδα ας το πάρουμε. Δεν έχει βγάλει ονόματα που θα τα θυμούνται οι παλαιότεροι αργότερα, αυτοί που είναι σήμερα μιας μέσης ηλικίας. Τότε ας πούμε οι ποδοσφαιριστές που παίξαν τα τελευταία 15 χρόνια στην Εθνική Ελλάδος υπήρχαν πάρα πολλοί παίκτες τέτοιοι. Ναι, αλλά εμείς ρομαντικά θυμόμαστε ναι. Τις ομάδες δεκαετία του 60 και του 70, αλλά μην ξεχνάς ότι πανευρωπαϊκά ήμασταν λεχρήτες. Ναι, γιατί υπήρχαν πολύ μεγάλες ομάδες. Δεν ξέρω, ας κάναμε κι εμείς. Πάμε στην Κουκοσλαβία, τρώγαμε 5. Η Δανία που είναι του κόλου με το Σαργκάνι ήρωα. Με Λουξεμβούργο εδώ μέσα με ήρωα το Σαργκάνι 2-0. Κωστή, θυμάμαι γιατί μου σταμάτησε. Με Αγγλία 0-3 εδώ ναι, μέσα για πλάκα με σύλτο στα γεράματα. Ναι, άκουσε με λίγο. Είμαι αυτός που σου είχα πάρει για την Καστοριά. Ναι. Η Καστοριά κληρώθηκε τότε με τη Δυναμό Τυφλίδου. Ήμουνα στο Καφτατζόγλιο στο 0-0. 80-81. Ήμουνα και εγώ στο παιχνίδι. Ναι. Η Δυναμό Τυφλίδου το πήρε το κυπελούχο τότε όμως. Και έφερε 0-0 η Καστοριά. Και έχασε 2-0 στην Τυφλίδα, ναι. Ναι, αλλά είχε μέσα ποδοσφαιριστές
της Σοβιετικής Ένωσης είχε σε εγγέλια ταρασέλια. Και παρόλα αυτά η μια μικρή ομάδα, η Καστοριά, έφερε 0-0 με την Τροπεούχο εκείνη τη χρονιά. Ναι, ναι. Με Ερμίδη τερματοφύλακα. Τον ναι. Μακαλιάρο. Αλλά ναι. Θέλω να πω ότι ήταν μεγάλες ομάδες, ακόμα και δυναμό της Σοβιετικής. Συμφωνώ. Έτσι, για να παίξει τότε Σοβιετική Ένωση. Συμφωνώ. Σοβιετική Ένωση από τη δυναμό Τυφλίδος, να έχει το κέντρο της δυναμό Τυφλίδος. Ήταν μεγάλη υπόθεση. Συμφωνώ. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Η Σοβιετική Ένωση το 82, που δεν έκανε τίποτα στο Μουντιάλ, είχε μεγάλους ποδοσφαιριστές, με Μπλαχίν κτλ. Άμα δεις μέσα. Και Τσέσεκα, Μόσχας κτλ. Σήμερα είναι πολύ χαμηλότερες εμβέλειες ποδοσφαιριστές. Ας πούμε στο ρώσικο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν τέτοια ονόματα. Σωστό. Ακόμα και σήμερα. Έτσι. Δεν υπάρχει, σε ολόκληρη Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχουν ονόματα. Έκλεισες. Λοιπόν. Κι άλλος μου λέει για την κοκαίνη. Θα ακούσα να δω τι περισσότερο θα έκανε ο τεράστιος Μέση αν είχε τη διάβγεια του Ντιέγκο λόγω κόκας. Ναι, έχεις διάβγεια, μα κάνεις καμία ρούφα. Έτσι γράφει αυτός. Δεν το ξέρω εγώ. Λοιπόν. Ανύπαρκτες άμυνες όταν τρίπλαρε ο Μαραντόνα. Πολλά τρεξίματα και τρομερά συστήματα στις μέρες μας. Λοιπόν. Πόσες φορές. Λοιπόν, ο Μαραντόνα 6 μήνες. Λοιπόν, Μαραντόνα με τα χίλια. Ο Μαραντόνα βλέπω πιο παλιό. Ναι. Πιο παλιό σε ηλικία βλέπω. Γραπτό πίπο στα over 14 που έλεγε ο κόκκινο για το μάτσο ήταν over 14 σου τζουκάκια στον παλί. Ναι. Έπρεπε να το δώσει άσου για ασφάλεια. Και θα κάνω το μάγκα. Τι έλεγε ο. 15 κόρνερ. Χωρίς Ριμπερί και χωρίς Ρομπέν. Είδε 15 κόρνερ αυτό. Λοιπόν. Ρε αδερφέ, τι λες, τα 9 μήνα θα γίνουν μετοχές. Εντάξει, φίλε, θα γίνουν. Κωστή το ότι δεν παίρνουν πολλοί παοξίδες και τηλέφωνο και βγαίνουν πολλοί Ηρακλείς δεν σημαίνει ότι σας ανέβασαν ένα αυτοί. Και εγώ πάω και είμαι, αλλά είμαι σε χειμερή ανάρκη. Καλημέρα. Σε ο κόσμος. Να μάλιστα. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. Φιλικά είστε μαζίκοι. Σε αγόρι μου, ο προστάτης σου θα φτάσει από την Αγαμία μέχρι τον Αφαλό. Επόμενη γραμμή. Πρώτο τελευταίος. Καλημέρα, Κωστή. Ο ουρολόγος λέει. Να κάνετε σεξ και αν όχι, να αυτοικανοποιήσετε. Έτσι. Άντε μπράβο. Εσύ αγόρι μου, δεν έχεις βγάλει το υγρό από Κώστα, μέσα. Καλημέρα. Και ο προστάτης είναι στο 4 νούμερο. Ναι φίλε. Έλα ναι. Φίλε καλημέρα. Έλα. Καλημέρα Κώστα. Καλώς τον. Άμα θέλετε να σας πω και το όνομά μου. Τελευταίος ή προτελευταίος είμαι. Προτελευταίος. 2 λεπτά θα ήθελα. Αγωνίζομαι από το μεσημέρι για χτες. Ποια παιδιά κάνουν εκπομπή 6 με 8? Ο Κουλιανός με τον Πλιάκο. Μπράβο. Εγώ τώρα θα κάνω μια διαφορετική συζήτηση. Ναι. Είπε όχι ο Κουλιανός, ο Βραζιλιάνος είναι μετά. Είπε ότι θα κερδίσει πέναλτι η Ρεάλ. Ποιος το είπε? Ο Κουλιανός. Μες. Αλλά έβαλε στο στοιχηματζίδικο. Ναι. Το πέναλτι. Ναι. Το έδινε 4 μονάδες. Ναι. Άμα βγει το πέναλτι. Ναι. 10 λεπτά πρωτού ξεκινήσει το μάτς. Ναι. Πάμε βάζουμε το πέναλτι. Ναι. Και μας το δίνει 3-30. Ναι. Εμείς το κερδίσαμε. Ωραία. Μπορώ να πω και το προποτζήδικο που παίξαμε και το δελτίο που κερδίσαμε. Να πεις ότι γουστάρεις τέτοια ώρα. Θέλω να δώσω ναι. Τις μεγάλες, την ευχαριστία στο Μετρόπολης. Ωραία. Στα παιδιά του Μετρόπολης που κερδίζουμε, που τους ακούμε. Άσχετα μα δεν μπορούμε να βγάλουμε στην εκπομπή τους γιατί έχει καλούς παίκτες. Στοιχηματζίδες και γνώστες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ασύλληπτοι. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Εγώ τη δικιά μου την έμπνευση που έκανα το έβαλα 0, 1 λεπτό. Ωραία. Μέχρι το 10 λεπτό έβαλα 10 ευρώ και πήρα 50 ευρώ που μπήκε στο 6 που έβαλε η Γιουβέντους. Βγήκε η εβδομάδα. Έτσι, μπράβο. Αλλά ανεξαρτήτως αυτά πρέπει να δίνουμε και συγχαρητήρια στα παιδιά του στοιχήματος. Εσύ κάνεις άλλη εκπομπή. Μα τα παιδιά του στοιχήματος και στην εφημερίδα και στο ραδιόφωνο έχουν φοβερές γνώσεις, όχι μόνο στοιχηματικές, ξέρουν και από μπάλα. Ακούω και από σένα, κανένα δεν βγαίνει να πει ρε παιδιά, ευχαριστώ ένα πολύ ότι πήρα 1 ευρώ, 3 ευρώ. Τραβάτε αγώνα. Και εντάξει, εμείς έχουμε τις γνώσεις μας. Εντάξει. Θα το κάνουμε χημεία. Και ένα άλλο. Χτες στο live
που τα πήραμε αυτά το έχω μπροστά μου. Μπαρτσελόνα Μπάγερ 4-0 σκορ. 30 απόδοση. Παραλίγο. Παραλίγο. Σήμερα 6 ώρα το απόγευμα το 4-0, 18 απόδοση στον ΟΠΑΠ. Άσταθα. Ξέρετε να πω, εγώ πήρα τηλέφωνο προτελευταίως, σας ευχαριστούμε πολύ και το λέω εγώ, έχω ένα ευρώ, τα κάνω τρία, να πάρω ένα γάλα για τα παιδιά μου. Έτσι. Εμένα αυτό με ευχαριστεί. Να προσέχεις, να μην είσαι αλαζόνας και να θες να κερδίζεις καμιά πολλά λεφτά. Καμιά φορά δεν... Ένα το... ευρώ να παίρνουμε πέντε, τρία ευρώ να παίρνουμε δέκα. Εντάξει. Το κουμάρι δεν έχει κέρδος. Ωραίο, σωστός. Πρέπει όμως... Όταν δεν γνωρίζει κάποιος να ακούει και μια συμβολή. Εννοείται. Του άλλου. Πώς ακούμε από τους μπαμπάδες, από τις μαμάδες μας. Μην κάνεις αυτό το παιδί μου. Καλοπροαίρετα, όχι κακοπροαίρετα. Ναι. Μα αν είχε κέρδος, ουσιαστικά τώρα κανένας δεν αδούλευε. Όλοι θα παίζαμε στοίχημα, θα κερδίσαμε. Έτσι λέβαιντι μου όμορφε. Άμα ήταν όλοι κέρδος και το, στο χρηματιστήριο θα κερδίσαμε. Έτσι ακριβώς. Θα έτσι. Πουλούσαμε τα σπίτια μας και θα ήμασταν όλοι. Ακριβώς. 8.000 στο χρηματιστήριο. Γλυκό αγόρι. Άκουσες. Έτσι. Δεν θα το πω σε σένα και στο Ραπτόπουλο, στους ακροατές, γιατί από ό,τι έχω μάθει είμαστε πρώτοι στη Θεσσαλονίκη. Ποιος από το χρηματιστήριο πήρε 100.000 ευρώ κασέρι στο παντελόνι του και αυτά που έβαλε τα έχει ακόμα μέσα. Ο Παπαντονίου, ο Παπαντονίου. Ο Παπαντονίου. Πουλήσαν τα σπίτια, πουλήσαν τα χωράφια. Ναι. Συμφωνώ με τον κύριο Ραπτόπουλο. Εντάξει. Για να αφήσω και τον τελευταίο, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ να έχεις. Πολύ μια πολύ γρήγορη ιστορία πριν βγει ο τελευταίος. Ναι. Θυμάμαι, εγώ ήμουν πιτσιρίκος και τότε ίσως ένας λόγος που ασχολήθηκα και με τα οικονομικά ήταν το χρηματιστήριο. Ναι. Κερδίζαμε στο χρηματιστήριο οικογενειακός και έλεγα, άρα λέω έτσι εύκολα βγαίνουν τα λεφτά. Τα λεφτά, ναι. Το λύσαμε το πρόβλημά μας. Και όταν είδα τον πατέρα μου μετά από λίγο καιρό, λέω, ρε μάνα μου. Εμένα ο πατέρας μου είχε τη σοφία να τα μαζέψει και πλήρωσε το γάμο μου κασέρι. Mm-hmm. Έπιπλα δε τα λεπάρτα. Δεν ξέρω τι τον ήταν. Πολύ διορατικός. Κοίταξε, η απληστία είναι ήταν, αυτή που. Ακόμα και σήμερα που υποτίθεται ότι είναι υποψιασμένος ο κόσμος, αν πέσουν λίγα λεφτά στην αγορά και πούνε όλοι θα παίξουμε στο χρηματιστήριο, για μένα θα χάσουν περισσότερα από όσα χάσανε. Η απληστία είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Έτσι ακριβώς. Πάμε στον τελευταίο. Τελευταίος. Ποια είναι αυτή. Η τέτοια, ρε, πώς τη λένε. Πώς τη λένε. Η Θέμης Μπαζάκα. Η Θέμης Μπαζάκα στα νιάτα της. Το είχε. Ναι, ωραία γυναίκα. Ήτανε. Το είχε. Άγρια. Α, μάνα, ανακάλυψε εκεί τα αιματοβαμένα. Τα πτώματα. Τα πτώματα. Πάμε, έλα φίλε. Έλα φίλε, τελευταίος. Έλα ραπ. Καλώς τον. Έλα ραπ. Έλα. Έλα, ο Μιλφάκιας είμαι, τι κάνεις. Μιλφάκιας. Μιλφάκιας για δερμάτινο από τον Παπαγιαννάκη. Μιλφάκιας. Ποιο Παπαγιαννάκη, φίλε, εντάξει, ρε, μην το χέρι. Συνάδελφος είναι ο φίλος. Μιλφάκιας είναι. Συνάδελφος. Δικός. Ναι. Εγώ ήμουν Μιλφάκιας στα 25 μόνο. Εντάξει. Εντάξει, τώρα και το πρώτο. Δεν πάω στα 45 Μιλφάκιας, δεν πάω με 70. Γιατί μισό λεπτό 45 χρονών είναι το παλικάρι. Όχι, εγώ λέω. Α, λέω και εγώ. Μιλφάκιας στα 25 λέω. Έλα. Εντάξει, τον προηγούμενο που είπε παίζει ένα ευρώ πάρει 3, εντάξει, φίλε, μην πει καθόλου μου είναι. Παίζει ένα ευρώ πάρει 5. Έλα, μωρέ, εντάξει, για το χουλιαμά του παίζει. Εσύ που κάνει τον εργάτη για ένα μπουφάν, καλά είσαι. Άσε μα καημένε. Άσε μα καημένε τώρα. Άσε το παραμύθι τώρα. Ναι. Δεν κάνω εργάτη, είναι αυτό που λέει. Τον εργάτη κάνει, τι κάνει. Τι είναι εργάτη, το συνοδό σε καφέ και σε τώρα. Καφέ. Τι συνοδό και. Άμα βάλω εγώ στο αυτί μου μια μπατονέτα, το αυτί μου θα ευχαριστηθεί για η μπατονέτα, Χαϊβάνη. Έλα, Ραπτόπουλε, και εσύ. Βράσε ρε τον παραμύθι τώρα για να μπουφάνω τον Παπαγιαννάκη να πούμε. Ραπτόπουλε. Λέγε. Και εσύ όταν ήσουν μικρός είχες πάει με μεγαλύτερο, οπότε μην με κατακρίνεις. Εγώ γούσταρα δεν τα έπαιρνα, δεν ήμουν ζυγκολό. Δηλαδή, συγγνώμη, τα παίρνει το παιδί. Τα παίρνει. Ναι. Ναι. Όπως βολεύεται κάθε μία. Τι παίρνει, όμως ψιλικατζής είναι, γιατί εδώ θέλω να ανοίξω τα μάτια. Κατάλαβες. Έλα, Ραπτόπουλε. Πάμε παρακάτω, λέγε. Ναι. Εντάξει, τώρα για τα αθλητικά θέλω να σου ρωτήσω κάτι για στοιχηματικά αύριο. Άκου. Το συμβολό της Παπαρίζου.
Παλιό ζυγκολάκια. Για λένε γκρέμπε. Καλή ποιότητα. Ω, βέβαια, κουλτούρα μεγάλη. Σας πείραξε ο Ρουβάς, δεν καθήκα. Ω, καθόλου δεν μας πείραξε ο Ρουβάς. Και αυτό ήταν και άλλη μαγιά των Αθηναίων. Οι οποίοι όσοι πήγαν εκεί να ακούσουν το Action ST ήταν συνειδητοποιημένοι και ξέρανε τι πάνε να ακούσουν. Λέγε, σ' ακούω. Έλα ρε Αυτοβούλα, αφού οι μικροί δεν έχουν μυαλό, τι να κάνουμε κι εμείς, κάπου πρέπει να ξεδίνουμε. Εντάξει, εντάξει. Αν το κάνεις από ανάγκη, και... καλά κάνεις. Εντάξει, γιατί λένε οι γιατροί πρέπει να εξυπηρετώνεται, λένε. Έτσι, σωστό, γιατί. Σωστό. Οι ουρολόγοι. Ναι, οπότε αυτό να κάνεις... Τώρα, ναι, αλλά να είναι και καμιά καλή, μην είναι καμιά σαπιού κοιλιά. Ορίστε. Να μην λέω και καμιά σαπιού κοιλιά. Εντάξει, δεν είναι και Γερμανό. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, θέλω να σου πω, μην έχεις καμία που με τη ρόγα ξύνει τον αστράγαλο, ας πούμε. Τι είπε ο άνθρωπος. Έτσι. Εντάξει, βασικά πήγα να μαλώσω στο σπίτι μόλις έμαθε η μητέρα μου ότι. Γιατί με κάρφωσε κάποιος, τη βγαίνομαι και έγινε ένα θέμα. Σε κάρφωσε κάποιος, σε νιώθω εδώ. Με κάρφωσε κάποιος τη μητέρα μου. Έτσι, μπράβο, ναι, μόνο σκαρφώνει τον εαυτό σου, λέει ο Χολίτη, σωστό. Η μαμά τι είπε. Μαμά έτσι και ακούσει την εκπομπή, θα πάθει. Τι είπε η μαμά. Καλή, δεν τρέπεσαι εσύ τι, να βρει μια κοπέλα να παντρευτεί, να τη πρίζω το ψάρι στα χείλη εγώ. Τι μεγάλη, τι να την κάνω, πού να τη βρω, Κάτι τέτοιο, σε λέει μαμά. Ναι, μου είπε πού τη βρήκε αυτή την κρυά και ρεζίλια πράγματα, ξέρεις. Μισό λεπτό, γιατί διαφορά ηλικίας μιλάμε. Καμιά 20 ετία. 15 χρόνια. Να τα. Έλα, ρε, σιγά το πράγμα, εντάξει, τρόμαξα κι εγώ έτσι πως το είπατε 20 ετία, Όχι, 15 χρόνια. Εντάξει. Η μαμά σου χείρα είναι. Όχι, όχι. Μα γιατί άμα ήταν χείρα θα ήταν χειρότερα. Όχι, όχι. Μάλιστα. Εντάξει, έγινε, καλό βράδυ. Γεια σου, φίλε, καλό βράδυ. Τι μου θύμισες, ρε. Εσύ, εγώ δεν καταστράφηκα από το χρηματιστήριο. Ναι, ρε, τότε με το μεγάλο μπαμ είχα 100 εκατομμύρια δραχμές. Ήταν εκεί δραχμές τότε. Θα δίνω σε ένα φίλο μου χρηματιστήριο, του λέω πάτε τώρα στο χρηματιστήριο. Το μένω την άλλη μέρα, λέω πόσα γίνανε, μου λέει 200 εκατομμύρια. Τα 100 γίνανε. Δεν μου κάνεις πλάκα. Μου λέει όχι. Ανεβαίνουν συνέχεια οι μέτρες. Τρελάθηκα. Αγόρασε το λεφτά. Κάνω την άλλη μέρα πόσα γίνανε. 600 μου λέει κάτω. Τρελάθηκα. Σοβαρά. Δεν μου λέει. Αγόρασε το λεφτά. Τι κάθεσαι. Κάνω την άλλη μέρα πόσα γίνανε. 1,5 δις μου λέει. Αγόρασε το λεφτά. Κάνω την άλλη μέρα πόσα γίνανε. 3 δις μου λέει. Αγόρασε το λεφτά. Κάνω την άλλη μέρα πόσα γίνανε. 3 ευρώ μου λέει. Δεν κατάλαβα τι μου είπε. Του λέω αγόρασε. Τι να αγόρασε μου λέει. Σοκοφρέτα. Εντάξει, αθάνατος ο Τρίς Μουστάκας, εννοείται από Τίβης. Πολύ νέος, πολύ νέος έφυγε. Έφυγε και μάλιστα, ναι. 67 χρονών. Ναι. Το 40 γεννημένο σαν τον Μπελέκι αυτός. Έφυγε, πότε έφυγε να δει. Το Χάρη Κλή το 40 είναι, ναι. Και ο Αρχοντίδης το 40 είναι. Ουσιαστικά είναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάρη Κλή. Μάλιστα. Το 40 δηλαδή είναι 75, άρα είναι ούτω σκύλο ζωηνάκι. Και δεν του φαίνεται. Δεν του φαίνεται. Ναι. Το 40, βέβαια. Ποιος άλλος είναι το 40. Το έπος του 40. Το έπος του 40, ναι. Ναι. Το 39. Πάντως ο Σωτήρης Μουστάκας είναι ουσιαστικά από τις τελευταίους μεγάλους, ξέρεις, τα γερά τέρατα που λέμε. Ποιον έφερνε παλιό ηθοποιό πολύ ο Μουστάκας στην ομιλία του πολύ. Πολύ με το Σταυρίδι έμοιαζε, ναι, η ομιλία του. Είχε αυτό το γλίγορο το. Μα έπαιζε και το είχε πει και ο ίδιος που έμαθε πάρα πολλά από το Σταυρίδι και έπαιζε με τον Σταυρίδι. Ναι, το μιμόταν κιόλας. Πολλές φορές στη σκηνή τον είχε μιμηθεί το Σταυρίδι. Ο Σταυρίδις ήταν ασύλληπτος. Εντάξει, ήταν όμως και ο Μουστάκας κατάφερε. Ο Σταυρίδις για μένα την ωραιότερη ταινία του. Δύο ταινίες μεγάλες έχει κάνει. Ναι, ποιες. Τα Κίτρινα Γάντια είναι μία. Ναι. Και η άλλη είναι ο Εξυπνάκιας με τον Παπαμιχαήλ. Ο οποίος Παπαμιχαήλ παίζει καταπληκτικά και πιστεύω ότι ο Παπαμιχαήλ κάηκε δίπλα στη Βουγιουκλάκη. Δηλαδή έγινε η δευτεράτσα της Βουγιουκλάκη. Ήταν πολύ καλός ηθοποιός. Και φυσικά τον έκαψε μετά, τον άξιζε, τον έκανε, τον ρίμαξε. Το σακάτεψε τον Παπαμιχαήλ. Ποτέ δεν μου άρεσε σαν ηθοποιός ο Παπαμιχαήλ. Ο Παπαμιχαήλ κάνει. Μπορεί να σου πει δεν καλός, έτσι προς Θεού. Τις καλύτερες ταινίες του τις έκανε ο Παπαμιχαήλ μόνος του, χωρίς τη Βουγιουκλάκη.
Φυσικά για να βγει στο πανί είχε γκόμενα τη Δέσπο Διαμαντίδου. Η οποία αυτή τον έβγαλε. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Μιλφάρα. Τουλάχιστον αυτός όμως δεν πήγε για να μπουφάνε κορόιδο. Πήγε για να καριέρα. Σου προάλλησε όλο τη φιλενάδα σου πάντως. Ποιαν? Και αυτή έτσι ωραία ταινία με τη φιλενάδα σου. Τις κυρίες Αυλής έβλεπα. Ωραία, με Νέρα Βαλσάμι. Είναι η αγαπημένη μου. Είναι η Φλωρό. Φυσικά με έναν Ντίνο Ηλιόπουλο να δίνει ρέστα έτσι. Με το τσιγάρο. Ναι, ναι, να χορεύει, να παίζει. Καλά και η Βαλσάμι κοριτσάκι, ναι. Δεν πρέπει ναι. να είναι πάνω από 20 χρονών. Σε εκείνη την ταινία πρέπει 21. Να είναι πολύ πιτσίρικα, ναι. Η Βαλσάμι το 45 και το έργο ήταν το 66. Και παίζει και η κόρη του Ηλιόπουλου σε εκείνη την ταινία. Το κοριτσάκι και είναι η κόρη του Ηλιόπουλου. Ποιο κοριτσάκι? Στην ταινία το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι που υποδίεται την κόρη του Ηλιόπουλου σε εκείνη την ταινία είναι η πραγματική κόρη του Ηλιόπουλου. Το μωρό δηλαδή. Η Εβίτα, το μωρό. Ναι. Η Εβίτα. Ωραία κοπέλα κι αυτή. Και πήρε τα χαρακτηριστικά του μπαμπά της λεπτά. Δηλαδή λεπτοκαμωμένη και αυτή και τα λοιπά. Ήταν ωραία κοπέλα. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να διαβάσουμε. Άμα ο Λεβέντης είναι συνοδός, τότε εγώ και ο Χιλιτίδης όταν ήμασταν στην ηλικία του ήμασταν αεροσυνοδοί και μάλιστα οκτωποφόρο. Εγώ σου λέω τι ανύπαρτε άμυνε, ρε. Μίλαν με Μπαρέζι, Μαλτίνι, τα Σότικο, τα Κούρτα, Ίντερ με Μπερκόμι, Φερή Μπρέμε, τη Διέλη, ο Μέγα Ντιέγκο, ρε. Πλάκα κάνετε. Ναι. Το Ντιέγκο λέει αποβλήθηκε με τη Βραζιλία. Ναι, για το λέει ο Ντίνο γιατί για να μα δείξει ότι έπαιξε ο Ντιέγκο. Ναι, έπαιξε όντω, φίλε. Καλά τα λέει. Ο Ντιέγκο, ο οποίο είναι λάτρη του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν κλείσουμε. Για να ουσιαστικά να μπούμε και σε ρυθμού Σαββατοκύριακου. Ναι. Τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή? Να παίξει για τα play-off ή να παίξει για να, έτσι, να δώσει ένα μήνυμα στον Ολυμπιακό ότι κοίταξε να δει, θέλω κι εγώ κάποιο παράρτημα κτλ. Κοίτα, παράρτημα έκανε τη Βέρεια. Εντάξει. Γι' αυτό πάνε να τη ρίξουν τώρα τη Βέρεια. Πάνε τη τώρα, ναι. πάνε να τη ρίξουν. Να μην πούμε ποιοι, οι οποίοι θέλουν και το αφημίτης, έτσι. Γι' αυτό πάνε να τη ρίξουν, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Τώρα... Για να πάρουν πιο εύκολα το αφημίτης. Υπονοείς κάτι, δηλαδή. Α, όχι, ποτέ. Δεν καταλαβαίνω το αφημίτης. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έχουμε να πούμε πολλά. Είναι το αφημίτης Βέρειας. Εάν πάρουν αφημί, θα τους κάνω. Θα βάλω όλες τις εκπομπές που είχα πάει εγώ για να τους βρω αφημί. Και βρίζαν τον Γρόλιο και πήγαν στο γραφείο του. Αγουάρι μου, εγώ δεν ξέρω τε πού είναι το χωριό, το Βατάνι. Εγώ είμαι αφημιώρης ποτέ. Να κάνει, θέλω ένα διπλό πασεραϊκό, σου πω εγώ θέλεις αφημί, μετά για δεν θέλεις. Θες αφημί, για δεν θέλεις, να ούμε. Κολοτούμπα, γεια, τα λέμε. Ναι, bye.